εφιαλτική κατάσταση με τους διασωληνωμένους από την πανδημία. Σοβαρές οι πιέσεις στο σύστημα υγείας της χώρας. 60.000 φορείς τουλάχιστον δείχνουν τα λύματα στην Αττική σύμφωνα με τους επιστήμονες. Σε τροχιά εκλογών οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κλείνει για τον νικητή ο αριθμός των εκλεκτόρων. Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με εκπρόσωπο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου του 2020. Πανδημία, το θέμα της ημέρας. Έχουμε πει ότι θα πάμε για τους επόμενους μήνες. Εμείς λέμε θα πάμε και όλο το 2021 με την πανδημία και αμερικάνικες εκλογές. Τα δύο θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Στα αυτοδιοικητικά θα λέγαμε, γιατί έχουμε και αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, ήταν συνάντηση από την Περιφέρεια Αττικής για την επιχειρηματική κοινότητα που δεν περνάει καλά το τελευταίο καιρό, η συνάντηση του Περιφερειάρχη με εκπροσώπους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα, οι κυρίες. Η κυρία Αμαλία Κάτσο, αρχίζω από τα άκρα αριστερά και έρχομαι προς τα δεξιά, Φραντζέσκα Σάβο Γινάκη. Υπάρχει σημειολογία. Όχι, καθόλου. Δεν ξέρω, ξέρεις, είδες πως το είπε. Φραντζέσκα μου. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι θα τα σχολιάσουμε όλα. Θα σας πούμε τι πληροφορίες έχουμε σε λίγη ώρα, σε πόσα λεπτά. Έχει φύγει αυτό πάλι, θα το βγάλω, δεν πειράζει. Λοιπόν, στα 5 ζωντανές που είμαστε. Στις ζωντανές είμαστε πάντα πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι και παρά τα δύσκολα που περνάμε. Λοιπόν, σε περίπου. Παραπάνω λίγο θα πάει σήμερα, θα δούμε για τα κρούσματα της ημέρας. Έχει ενημέρωση, θα συνδεθούμε. Θα πάει γιατί είναι η ενημέρωση. Είναι η τακτική ενημέρωση, ο κ. Καραδάκης με τον κ. Μαγιορκίνη. Okay. Θα συνδεθούμε να δούμε τις δύο συγγύες και τον κύριο Χάραγε και τον κύριο Μαγιορκίνη. Δεν νομίζω ότι θα είναι άλλος υπουργός σήμερα, έτσι δεν είναι. Όχι, αλλά ακούμε λοιπόν για 2.000 κρούσματα από τον κύριο Αρκουμανέα. Εντάξει, το έχει πει ο πρόεδρος του ΙΟΔΙΑ από το πρωί. Ναι. Τώρα τα σχολιάστε κι εσείς. Εγώ θέλω να πάρω 2-3 πληροφορίες και κάποια τα οποία μάθα πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Πάντα εδώ, για πολλωστή φορά, κάθε φορά που βγαίνουμε, θα λέμε ότι είμαστε από αυτούς που δεν τα βλέπουμε κίτρινο, μαύρα και όλα αυτά τα γνωστά. Λοιπόν. Και θέλουμε να τα βλέπουμε από την αισιόδοξη πλευρά. Όμως πιέζεται πάρα πολύ το σύστημα υγείας. Και πιέζεται, και το σοβαρεύουμε τώρα, διότι έχει έρθει αυτό που περιμέναμε να έρθει γύρω στα Χριστούγεννα πολύ νωρίτερα. Για μένα. Γιατί είχα δει κάποια διαγράμματα. Εγώ το περίμενα αυτό να έρθει γύρω στις 15 με 20 Δεκέμβρη. Οι πληροφορίες που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι υπάρχει σχεδόν έχει καλυφθεί η Βόρεια Ελλάδα, γύρω από τη Θεσσαλονίκη, για τα θέματα κορονοϊού με τις ΜΕΔ. Mm. Έχουν καλυφθεί τα κρεβάτια σε διάφορες επαρχιακές πόλεις. Και έχουμε και το θέμα, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα των Ιωαννίνων. Στα Γιάννενα τι έγινε. Στο γυροκομείο, το οποίο είχαν 5-6 κρούσματα, έτσι δεν είναι. Όλοι θετικοί. Όλοι θετικοί, που σημαίνει δεν ένας από τους γέροντες, από τους μεγάλους ηλικία, από τα πρόσωπα που ήταν οι τρόφιμοι, μάλλον το μετέφερε κάποιος από το προσωπικό. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί πρέπει να ήταν ο ιός πάρα πολύ καιρό, γιατί για να κολλήσουν όλοι πρέπει να κάνει πάρτι. Τώρα, το θέμα μας έγινε. Εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Τι γίνεται τώρα? Και έχει αρχίσει μία πολύ δύσκολη προσπάθεια από τις 11 το πρωί, να μεταφερθούν όλοι οι γέροντες σε διάφορα νοσοκομεία. Τα Γιάννενα και το Πανεπιστημιακό και το Χατζικώστα δεν μπορούν να δεχτούν άλλους. Στα τηλέφωνα συνέχεια οι παράγοντες πού θα πάνε τους υπόλοιπους τροφίμους του γυροκομείου. Λίγα λεπτά πριν μπούμε μέσα, μίλησα με ένα πολύ σοβαρό γιατρό της περιοχής που έχει και πολιτική θέση. Μου λέει, καλά οι φιλιάτες, θα πάμε κάποιους, στην Άρτα θα πάμε κάπως, ήδη πήγαν, στην Πρέβεζα ήδη πήγαν. Μένουν, μου λέει, κάποια ακόμα. Τι θα γίνει? Ρητορικό το ερώτημα, το βάζω. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Θανάσης ο Δημόπουλος ο Πρίτανης, ο οποίος είναι και καθηγητής παγκοσμίου κλάσης, είπε ότι πιθανότατα να χρειαστούμε, είπε το πρωί σε άλλη συνέντευξη, να
πηγαίνουμε πρόσωπα τα οποία θα χρειαστούν βοήθεια από πόλη σε πόλη. Το σημειώνουμε. Και δεν μακρηγορώ, λέω και το τελευταίο, ότι βγήκαν και οι επιστήμονες που βλέπουν τα λήματα. Ενώ την περασμένη εβδομάδα λέγαμε για Θεσσαλονίκη, σήμερα βγήκαν και είπαν ότι περίπου τα ενεργά κρούσματα τουλάχιστον στην Αττική μπορεί να είναι 60.000 και βλέπουν αύξηση στα λήματα. Κάνουν μελέτες με τα λήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε τις, ναι, Φραντζέσκα και μετά Αμαλία Κάτσου. Πρέπει να πω ότι η πρόεδρος των γιατρών Θεσσαλονίκης, η κυρία Δάφνη Κατσίμπα, των νοσοκομείων, είπε ότι ουσιαστικά οι μεθ αυτές οι 43 που είχαν εξαγγελθεί, ουσιαστικά έχουν γεμίσει. Και όπως ακριβώς είπες, Βασίλη, και έχει επισημάνει ο κύριος Δημόπουλος, εδώ πλέον είμαστε σε τέτοιο σημείο που θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται η διακομιδή, ήδη γίνεται στις ιδιωτικές κλινικές, για παράδειγμα, στην συμπρωτεύουσα. Γιατί υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Υπάρχουν τα τροχαία, υπάρχουν τα υπόλοιπα νοσήματα, υπάρχουν τακτικά χειρουργεία. Έχουν αναβληθεί τα τακτικά, έτσι, ναι, γίνονται μόνο τα έκτακτα. Χθες η κυρία Παγώνη μας είπε στο σημείο αναφοράς ότι προσπαθούμε ακόμα για την Αττική να πραγματοποιούνται τα τακτικά χειρουργεία, αλλά και εμείς πια είμαστε στο 75% των κλινών στις ΜΕΘ κατελημμένες. Κυρία Κάτσου, το δικό σας σύντομο σχόλιο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θόδωρο Χρονόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου, ή μάλλον να πάμε στον κύριο Χρονόπουλο και να ρωτήσετε εσείς. Καλησπέρα, κύριε Χρονόπουλο, είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλησπέρα, μας ακούει ο Χρυσανόπουλος. Καλησπέρα, μια χαρά. Καλησπέρα στο πάνελ και στον Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η κυρία Κάτσου, να μην ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, Αμαλία. Πώς πάνε τα μέτρα, πώς ήταν πολλά τα μέτρα σήμερα. Η έλεγχη από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, κύριε Χρονόπουλε, και αρκετές οι παραβάσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, επιβλήθησαν αρκετά πρόστιμα. Ναι, μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση που έχουμε αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα μας, ο αριθμός των ελέγχων είναι γύρω στις 47.000 μόνο για αυτές. Και βέβαια ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί είναι την Κυριακή στις 51.000 ελέγχους. Βασικός μας στόχος είναι να είμαστε σταθερά πάνω από τις 50.000 ελέγχους καθημερινά. Θα τηρούν τα μέτρα οι πολίτες, κύριε Χρονόπουλε, γιατί βλέπουμε ότι οι νεαρότερες ηλικίες να μην συμμορφώνονται απόλυτα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί? Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια αύξηση, θα λέγαμε, της, δεν μπορούμε να το πούμε, παραβατικότητα, σε εισαγωγικά πάντα, από την πλευρά των νέων. Αυτό που ενδεχομένως όμως να είναι πιο σημαντικό είναι να κάνουμε σωστή χρήση της μάσκας και όχι απλά χρήση της μάσκας μόνο για να αποφύγουμε το πρόστιμο του αστυνομικού που θα μας ελέγξει. Να ρωτήσω για τα πάρτι, κύριε Χρονόπουλε, γιατί έβλεπα ότι με το που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι από σήμερα Τρίτη έχουμε το κλείσιμο της εστίασης και ξεκινούν τα νέα μέτρα, κάποιοι έκαναν πάρτι σε μπαρ. Λες και ήταν το τέλος του κόσμου, η τελευταία ημέρα, και έπρεπε να γλεντήσουμε μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Απλά να σας ενημερώσω επίσης ότι το Σαββάτο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, από τους ελέγχους που έγιναν, έχουμε πάνω από 37 συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων για τέτοιου είδους φαινόμενα, για παραβίαση των μέτρων αποφυγής του κορονοϊού. Η έλεγχη και σε αυτό το επίπεδο ήταν χαρωτική και από τις αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί πάνω από 2.000 παραβάσεις σε αυτό το επίπεδο. Αυτά είναι αυτόφορα, κύριε Χρονόπουλε? Όταν είτε σύλληψη, μετατρέπεται σε αυτόφορο? Ναι. Είναι με το άρθρο 285 του ποινικού κώδικα. Σε αυτόφορες διαδικασίες. Λοιπόν, εντάξει... Είστε έτοιμοι τώρα να ρωτήσω και κάτι, γιατί είχαμε και κάτι τις προηγούμενες μέρες και μηνύματα αστυνομικών, οι οποίοι και συναδελφοί σας, ανεξάρτητος των αν είχαν συνδικαλιστική ιδιότητα ή όχι, εξέφρασαν κάποια ψιλοπαραπονάκια ότι τα μέτρα θα πρέπει να τηρηθούν περισσότερο και λέγανε και για τα αναλώσιμα. Έχετε εικόνα εσείς τι γίνεται, για τις αστυνομικές υπηρεσίες μιλάμε? Δηλαδή ότι χρειάζονται για τα πολυματικά και τα γάντια και τα... Και πάντα υπάρχουν παράπονα, το ξέρετε. Ήδη αυτό το θέμα του κορονοϊού αντιλαμβάνεστε ότι μας έχει απασχολήσει από την πρώτη φάση. Ναι. Σίγουρα κάποια προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν τότε, που δεν ήταν μόνο προβλήματα βέβαια του οργανισμού της αστυνομίας, αλλά γενικότερα προβλήματα σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την...
θα λέγαμε με τα υλικά, το υγειονομικό υλικό που θα έπρεπε να προμηθευτούμε, γιατί υπήρχε έλλειψη. Τώρα αυτά τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί και βέβαια η πρόνοια από την πλευρά της φυσικής αλλά και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι η καθημερινή διανομή υλικών και το πώς θα προστατεύσουμε το προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την εφαρμογή των μέτρων. Είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για εμάς να προστατεύσουμε το προσωπικό μας, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους συμπολίτες μας. Λοιπόν, κύριε Χρονόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό κουράγιο σε εσάς και σε όλους μας. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Πάμε. Να πάμε στην κυρία Κάτζου που είχαμε. Λοιπόν, το σχόλιο Αμαλία μέχρι αυτή τη στιγμή πώς διαμορφώνει η κατάσταση. Και εσύ είσαι για τις έγκυρες, για τα οικονομικά. Βάλε μας και την εικόνα της οικονομίας, την πορεία. Νομίζω ότι θα έχουμε και τον κύριο Καβαθά που θα τα σχολιάσουμε. Ο οποίος είναι αρμόδιος, ξέρει την αγορά πάρα πολύ καλά. Εγώ να πω ότι υπάρχει μια αιστεία προβληματισμού που είναι η εστίαση, ο κλάδος εστίασης. Οι επιχειρηματίες του χώρου εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Αιστεία προβληματισμού. Σεμνά το είπες. Εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Ναι. Τι σεμνά, αφού έτσι είναι. Μέχρι τώρα έχουν χαθεί από την εστίαση 2 δις. Η εστίαση είναι πυλώνας, στηρίζει. Ενισχυτικά ήθελα να το πω. Πολύ μεγάλη γκρίνια. Έχουν γίνει στα κεραμίδια. Είναι γκρίνια. Τώρα, ότι όταν αποτυπώνεις πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι έχεις κάνεις μια κριτική καλοπροαίρετη. Και αυτό που λένε οι άνθρωποι της αγοράς, της εστίασης, του καφέ και των συναφών επαγγελμάτων, δεν είναι μόνο αυτοί. Αυτό που λένε στην αγορά είναι ότι έχουμε και προμηθευτές, οι οποίοι φανταστείτε πόσοι είναι, πόσες οικογένειες, πόσοι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Καταλαβαίνω ότι ίσως και το οικονομικό επιτελείο δεν μπορεί μπροστοβαρός να δώσει όλα τα μέτρα στήριξης και φαίνεται αυτό. Πάει βήμα-βήμα. Από την άλλη πλευρά, επειδή η εστίαση είναι κλάδος που στηρίζει την ελληνική οικονομία. Και το σημαντικό είναι ότι πρέπει να πούμε από εδώ ότι ξαναγράφεται, φαίνεται να ξαναγράφεται ο προϋπολογισμός του 2021 με άλλα νούμερα, με άλλες εκτιμήσεις. Δεν θα είναι μονοψήφια ύφεση και αυτό είναι πια δεδομένο. Αλλά το ξέραμε από την αρχή, απλά κάποιοι δεν το λένε. Ναι, το ξέραμε, αλλά κανείς δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Τουλάχιστον δεν περιμέναν να εξελιχθεί το δεύτερο κύμα τόσο έντονα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι οι ασκήσεις επί χάρτου γίνονται και οι σχεδιασμοί υπάρχουν. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν κομβικοί κλάδοι της οικονομίας που άμεσα ζητούν στήριξη. Και τι λένε όλοι, ότι εμείς δεν θέλουμε να συσσωρεύονται τα χρέη μετά τον Απρίλιο. Αυτό είναι κομβικό. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δίνεις παρατάσεις, δίνεις τις ρυθμίσεις, αλλά τα χρέη θα τα βρεις μπροστά σου. Θα είναι ένα βουνό. Το ιδιωτικό χρέος είναι βόμβα. Άρα αυτό, να μου πεις, γίνεται διαγραφή ιδιωτικού χρέους. Το είπε ο Ντράγκη πάντως, βεβαίως πια δεν είναι στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Υπάρχει και μια μελέτη που διάβασα το πρωί της Παγκόσμιας Τράπεζας που μιλάει ότι θα πρέπει. Να γίνει διαγραφή ιδιωτικού χρέους. Όχι, δημόσιου χρέους, αλλά άφηνε κάτι παραθυράκια. Για και ιδιωτικό. Επειδή θα είναι. Πού θα βγει, τι θα κάνουμε. Πρέπει να σπάσει ένα ταμπού. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ λέω ότι για συγκεκριμένους κλάδες, ξενοδοχεία, αθλητισμό, τουρισμό γενικότερα, εστίαση. Ναι. Πρέπει να τα μέτρα να τα ξαναδεί η κυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια πιο μεγάλη βεντάλια, να ανοίξει βεντάλια για τους δικαιούχους. Χθες μας έλεγε εδώ ο κ. Χατζηθεοδοσίου ότι από το πρόγραμμα της περιφέρειας, και σας το έλεγα, το 200 εκατομμύριο. Από την πρώτη μέρα το λες εσύ. Ναι, και είχαμε μεγάλη επιτυχία. Είχε βγάλει και τον κύριο Λαβερόν, την εστίαση. Ναι, πρόεδρος των εστιατόρων. Και το στείλαμε και στην περιφέρεια. Ήταν εκτός, μείναν όλοι εκτός. Και στο Δημόπουλο το πάμε, όταν είχε έρθει εδώ. Δεν γίνεται όμως να μένουν όλοι εκτός οι μικροί από τα μικρομεσαία χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι περιφέρεια και Καφούνη. Ναι, και εμπορικό σύλλογο Αθηνών. Και μάλιστα ο κύριος Καφούνης μας είχε πει εδώ ότι σχεδιάζεται ένα άλλο πρόγραμμα μόνο για τη μικρή επιχείρηση. Εάν δεν στηριχθεί λοιπόν και αυτά τα λεφτά να είναι, αν είναι να τα γυρίσεις και να πρέπει να τα δώσεις πίσω ως δάνειο, δεν έχει νόημα. Όπως το καταλαβαίνετε, ενίκεια τρέχουν, υποχρεώσεις τρέχουν. Πώς θα τα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι. Πριν πάμε να μας πει και να δείξει ποιον υπουργό είχε η κυρία Σαββουργινάκη. Να πω και για το χώρο της εστίασης εδώ όμως. Ένα σχόλιο και να πάμε στο χάρτη. Γιατί το βράδυ φιλοξενούμε στο σημείο αναφοράς στις 9 το βράδυ και τον κύριο Γιώργο Κουράση. Ανήκει στην ΠΟΕΣΕ, εκπροσωπεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία σε όλη τη χώρα των εστιατόρων και των συναφών επαγγελμάτων. Είναι 400.000 εργαζόμενοι και 80.000 είναι στα 50 σωματεία που στείλανε επιστολή και θέλουν συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Το πρωί ήταν συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τους είπε ότι εγώ θα ζητήσω από την κυβέρνηση πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, εξατομικευμένο για την εστίαση. Και φυσικά ζητάω από την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα 37 δισεκατομμύρια το μαξιλάρι. Να πω ότι δεν είναι 37 δις βεβαίως, γιατί κάποια μέρος είναι τοποθετημένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και είναι το αποθεματικό. Αυτό ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Απλώς το λέω. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι το βράδυ. Είναι 37 δις όμως. Είναι το βράδυ στην εκπομπή και τέθη το ερώτημα ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε πως θα δούμε πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε τις επόμενες 15 ημέρες, είναι οι πιο κρίσιμες. Εάν και εφόσον δεν μπει μια
δεν σταθεροποιηθεί η καμπύλη, θα πάμε σε ένα ολικό lockdown, το οποίο είπε ξεκάθαρα θα επιφέρει ολική καταστροφή στην ελληνική οικονομία, ναι. Θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και το μέλλον μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε και το συγκεκριμένο απόσπασμα για τον Υπουργό. Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Όχι, είπε τα παραμύθια έχουν τελειώσει, Βασίλειο Υπουργό. Και είναι σπάνιες φορές που ακούσω. Εντάξει, το είπε ο κύριος Πέτσας για το lockdown. Θα έλεγα ότι λοιπόν, δεν ήταν σε δραματικούς τόνους, ήταν σε ρεαλιστικούς τόνους η τοποθέτηση. Λοιπόν, καθίστε θα τα πάρουμε τη σειρά, γιατί καθώς πλησιάζουμε, ούτε πρωτοχρονιά να περιμένουμε κάθε Τρίτη και Παρασκευή, καθώς πλησιάζουμε στην ενημέρωση, θα πρέπει να συνδεθούμε για να ακούσουμε και την επίσημη ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχάς τον χάρτη. Θα δείχνουμε το χάρτη πια. Κάθε μέρα, γιατί τώρα είμαστε σε ρυθμούς πανδημίας. Πάμε να δείξουμε το χάρτη. Τον έχουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, γκρι η Θεσσαλονίκη, οι Σέρες. Μαύρο δηλαδή είναι το lockdown, όλα τα κόκκινα είναι soft lockdown, τα κίτρινα είναι κολαπτώμενο, να μην το πω, lockdown. Δύο ζώνες έχουμε πλέον, δεν έχουμε. Δύο ζώνες, τα κίτρινα και τα κόκκινα. Και το μαύρο που εκεί είναι κλειστό το μαγαζί. Λοιπόν, θα δείξουμε σε λίγη ώρα και το βιντεάκι, πώς ήταν η εικόνα το πρωί από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι η Τσιμισκή. Αν τα έχουμε τα πλάνα. Είναι σαν Κυριακή πρωί πριν, γιατί μετά η Θεσσαλονίκη βγαίνουν όσοι ξέρουν τη Θεσσαλονίκη. Μετά τις 10. Είναι μέχρι 9.30, μετά πάνε για καφέ όλοι στην παραλία. Πάμε, τα έχουμε τα πλάνα. Πέρναγαν αυτοκίνητα, ταξί και μάλιστα με μεγαλύτερο ρυθμό. Περίμενα να είναι και πιο λίγα εγώ. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή είναι έρημη πόλη, δεν είναι για Θεσσαλονίκη, δεν είναι πλάνα Θεσσαλονίκης. Ημέρες Μαρτίου. Ναι, έχουμε γυρίσει, έχουμε επιστρέψει το Μάρτιο. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή είναι για το λιανικό εμπόριο εκεί, για την εστίαση στο λιανικό εμπόριο. Καλά, εκεί ναι, υπάρχει πάρα πολύ κλάμα. Εκεί, στις Σέρες, στην Κοζάνη. Γενικά. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Αυτή είναι η εικόνα της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το πρωί στην Τσιμισκή και στις γύρω περιοχές. Λοιπόν, τώρα, πήγε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πέτσας, δεν αποκλείσει τίποτα, το λέμε. Πριν από καιρό, ποιοι λέγανε ότι δεν θα γίνει lockdown, το αποκλείουμε. Αλλάζουν αυτά. Τώρα, με τα επιδημιολογικά δεδομένα, και η Φραντζέσκα που ασχολείται με το ρεπορτάζ. Αλλά δεν πρέπει να το λέγαμε τότε. Είπε ότι δεν είναι επιδιώξή μας ένα lockdown, μα καμία κυβέρνηση δεν θέλει όχι, να λέγανε ότι lockdown. Δεν πρέπει να ξαναγίνει κανένα lockdown. Κάποιο το είχε πει. Δεν είπε, όχι, όχι, θα με επιτρέψει να σου μπορεί πω. Να κάνω λάθος. Όχι, λέγανε ότι δεν είναι στις επιλογές μας ένα νέο lockdown. Αλλά αυτό το λέγανε με μεγάλη δεν δεδομένα. Λέει κάποιο ότι δεν αντέχουμε lockdown και δεν θα γίνει δεν lockdown. Δεν αντέχουμε, αλλά αν η επιδημία εξελιχθεί με αυτό. Βασίλη, ούτω ή άλλω είναι ντόμινο όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε. Γι' αυτό λέω, γιατί εγώ. Δεν σημαίνει ότι άμα λέω κάτι δεν συμβαίνει για τίποτα, σιγά το πετάμε. Αλλά όταν το λένε πολιτικά πρόσωπα. Αρνούνται. Δεν το λέγα τον Πέτσα. Αλλά τώρα πλέον όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι είναι μονόδρομος. Κάποιο καιρό. Κάποιος το λέγε. Επειδή ξέρεις ότι παρακολουθώ τον κύριο Πέτσα τις ενημερώσεις και δεν το είπα για τον Πέτσα. Όχι, όχι, θα πω. Επειδή το κάναμε πολλές φορές την ερώτηση πριν για το lockdown. Το αυτό που έλεγε είναι δεν είναι στις επιλογές μας ένα νέο lockdown. Δεν το θέλουμε. Τώρα θυμάμαι, αλλά δεν θα πω το ονοματάκι του, υπήρχαν κανένα δύο υπουργοί. Ένα και άλλο που έλεγε ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ lockdown γιατί δεν το αντέχει. Τέλος πάντων, μην στενοχωρηθούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, πάμε, μην στενοχωρηθούμε. Όχι, ας στενοχωρηθούμε, αλλά μην το στενοχωρηθούμε. Μην στενοχωρηθούμε άλλους. Πάμε να... Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρωί στο Sky. Πάμε άλλο. Το σενάριο και αυτή η κλίνηση που περιγράφεται είναι να εφαρμοστεί το μοντέλο Θεσσαλονίκη σε όλη τη χώρα, ένα lockdown παντού. Δεν αποκλείεται αυτό με βάση την εξέλιξη που έχουμε δει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό έχουμε πει από την αρχή ότι δεν διστάζουμε να κάνουμε αυτό που επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση. Είχαμε την εισήγηση των ειδικών τις προηγούμενες ημέρες και αναλόγως πράξαμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο διατρέχει όλη την κυβερνητική πολιτική από το Μάρτιο και μετά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να μην φτάσουμε εκεί. Η έκκληση που κάνουμε για να κλείσω αυτό είναι σε όλους τους συμπολίτες μας, ιδίως αυτοί που βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου, δηλαδή σε γεωγραφικές ενότητες που δεν έχουν τόσο πολλά κρούσματα, να προσέξουν εκείνοι ιδιαίτερα ώστε να μην μεταταχθούν σε υψηλότερου κινδύνου κατηγορία που επιβάλλει σκληρότερα μέτρα. Λοιπόν, αυτά είπε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έγινε κάτι, κυρία Κάτσου, όχι. Όχι. Στο Sky και στους συνάδελφους. Λοιπόν, τώρα να πάμε να δούμε τι είπε στη Φραντζέσκα Σαββουργινάκη λίγη ώρα νωρίτερα, που θα παίξει 9 η ώρα το βράδυ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε να το δούμε. 1:20 είναι. Νομίζω οι επόμενες 15 μέρες και η συμπεριφορά του κόσμου μέσα αυτές τις 15 μέρες θα κρίνουν αν θα πάμε ή όχι σε γενικό lockdown. Και το σχέδιο το αισιόδοξο είναι ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νούμερα χαμηλά, θα ανοίξουμε την εστίαση στις γιορτές και εφόσον έρχεται το εμβόλιο μέχρι τέλος του χρόνου θα προλάβουμε να εμβολιάσουμε τους ευάλωτους για να μειώσουμε σε κάποιο βαθμό την θνησιμότητα. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Υπάρχει δυστυχώς και το απεσιόδοξο σενάριο. Ότι στις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε κι εμείς
μια πολύ μεγάλη έκρηξη των κρουσμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, σωστά το είπατε, το δίλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή της οικονομίας. Βέβαια, είναι ένα δύσκολο δίλημα που έχει και μια προφανή απάντηση. Δυστυχώς, όση ζημιά και να έχει η οικονομία, δεν μπορεί να τις βάλει στο ζύγι με την ανθρώπινη ζωή. Μην καλλιεργούμε σε ευαισθήσεις. Ναι. Δεύτερο lockdown, μέσα στον ίδιο χρόνο και μετά από το καλοκαίρι, που στην πραγματικότητα δεν είχαμε κανονική οικονομία, είχαμε και εκεί σβηστές τις μισές μηχανές. Δεν θα αφήσουν μεγάλα περιθώρια σωτηρίας του συνόλου των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας. Το μέλλον μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χιλιάδες επιχειρήσεις θα κλείσουν. Δεύτερο lockdown σε ένα χρόνο σημαίνει δεκάδες δισεκατομμύρια ζημία. Να ξέρετε, έχει σε μηνιαία βάση περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια ζημία. Τώρα, αν μου λέτε, είπε ο κ. Γόγος, να έχουμε lockdown γενικό μέχρι το Μάρτιο. Γενικό lockdown μέχρι το Μάρτιο είναι ύφεση, ξέρω εγώ, 60%. Φτιάσουμε. Άμα έχει ο κ. Γόγος λεφτά για 60%, να μας τα δώσει, να τα ξοδέψουμε. Λοιπόν, αυτά πίσω τι ήταν, τριαντάφυλλα κλάμινα. Ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό εκεί. Ναι, βέβαια αυτά που είπε ο. Πολύ πιο σημαντικά από τα γυκλάμινα, τι ήταν. Όχι, Βασίλη, νομίζω ότι για πρώτη φορά, γιατί πολλοί μου έλεγαν ψύχρεμος, πολύ ήρεμος ο υπουργός, έδινε την ρεαλιστική εικόνα. Δεν μάσησε τα λόγια πάντως. Είπε ότι το μέλλον μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και των υπολείπων ευρωπαϊκών λαών, αν έρθει το δεύτερο lockdown. Δεν μπορεί να αντέξει καμία οικονομία. Να κόψουμε χρήμα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό διατυπώθηκε σήμερα που είπες. Ναι, η Κεντρική Τράπεζα. Κόβει χρήμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κεντρική Τράπεζα με ένα έμεσο τρόπο. 30... Όχι, εγώ θέλω και πιο άμεσο. 30, τρόπο. 30 δισάκια, συγγνώμη που μιλάω και λαϊκά, θα μου το επιτρέψει να καταλάβει ο κόσμος. Έχουν πάρει οι ελληνικές τράπεζες φθηνό χρήμα, αλλά δεν το βλέπω στην αγορά. Ναι. Αλλά και πιο άμεσα, γιατί. Άμα έχουμε μηχανές, γιατί είναι. Να μην κόψουμε, κυρία Κάτσου, τι να κάνουμε. Υπήρξε θα πεθάνει ο κόσμος, θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Εγώ παίρνω και το καπιταλιστικό σύστημα, θες να κάνουμε μια συζήτηση. Θεωρείς ότι του ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Α, το πάμε εκεί. Ναι, άμα θες να κάνουμε συζήτηση οικονομική, να το συνεχίσουμε. Να το συνεχίσουμε. Είμαστε κουτάκια, νούμεράκια είμαστε. Να πάρουμε και το καρφί για τον κύριο Γόγο, γιατί του ετέθη το ερώτημα. Πες το μας, Φραντζέσκα. Ναι. Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό υπάρχει. Και να μας πεις τι σημαίνει αυτό. Εντός εισαγωγικών αυτή η κόντρα, μεταξύ κόντρα, εισαγωγικά πάντα, των λοιμοξιολόγων, εισηγούνται πολύ πιο σκληρά μέτρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κάποιοι λένε ότι έχει καθυστερήσει. Του ετέθη το ερώτημα του κυρίου Υπουργού, αν έχουν καθυστερήσει στη λήψη των μέτρων. Είπε λοιπόν, λέει, αν πάμε μέχρι και το Μάρτιο με μέτρα, θα έχουμε 60% ύφεση. Όχι στο 10% που βρισκόμαστε σήμερα. Ας μου δώσουν λίγα τα χρήματα εκείνη, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το ακούσατε. Λοιπόν, 2.166, ενώ τα είπε η Φραντζέσκα Σαββουργινά, για αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, 2.166 είναι ρεκόρ, 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 ρεκόρ. Βέβαια, το ρεκόρ. Βέβαια. Είναι ρεκόρ. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι ενοχλητικό και τώρα, τώρα τα πράγματα, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, δυσκολεύουμε και το σοβαρεύουμε όταν βλέπουμε αυτά τα νούμερα, είναι 170 παρά ένα άτομο διασωληνωμένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι 169 διασωληνωμένοι. Πολύ μεγάλος ο δείκτης. Πολύ μεγάλος αριθμός και το κυριότερο είναι ότι από μέρα σε μέρα είναι πολλά άτομα που μπαίνουν και διασωληνώνονται. Αν πάμε σε αυτό το ρυθμό, θα ήθελα να κόψουμε, να μην υπάρξει Νοέμβρης, Δεκέμβρης, να πάμε κατευθείαν το Μάιο. Θα πάμε σε lockdown. Να φύγουν, καλά, δεν νομίζω να τα αποφύγουμε, αλλά δεν είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί. Ας το δούμε. Δηλαδή, να φύγουν αυτοί οι μήνες οι δύσκολοι, γιατί τα δύσκολα αρχίζουν από τις 20 Νοέμβρη, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και έχει ο Θεός. Μα Βασίλη, συνειδητοποιούν αμαλία και οι τηλεθεατές ότι δεν έχουμε μπει καν στην συνοσηρότητα που επισημαίνουν οι επιστήμονες, ότι θα έρθουν οι ιώσεις, θα έρθει τα ενεργένα, θα έρθει η γρήπη. Και χειμώνα, χαμηλές θερμοκρασίες. Αν είσαι σε αυτούς τους δείκτες τώρα, πού θα πας μετά. Πάμε μετά. Λοιπόν, να δείξουμε κάτι, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε και στην ενημέρωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να την ακούσουμε με τόσα κρούσματα. Να ακούσουμε και τον κύριο Μακεπκίνη, που είναι εκπρόσωπος, και τον κύριο Χαρδαλιά της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, που είναι από την πολιτική ηγεσία. Δείξτε και το άλλο κομμάτι. Βγήκε ο Άδωνος Γεωργιάδης το πρωί και στο Παπαδάκι. Και δεν μ' άρεσε τα λόγια του. Είπε για το Χρυσοχοίδη, δείτε το να μην το λέω, το σχολιάσω μετά. Για πάρτε το. Όχι, το είπε ξεκάθαρα. Πάμε τώρα, για αυτό που έγινε το περιστατικό. Ναι. Για πάμε. Πρέπει να διηγήσει το κράτος με τον αρμόδιο υπουργό που απέτυχε, όπως και εσείς συμφωνήσατε. Όχι, όχι, το αντίθετο. Ο αρμόδιος υπουργός που απέτυχε, διότι και αυτός δρούσε μέχρι στιγμής την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Κύριε Χρυσοχοίδης. Παίρνει ως καμπανάκι αυτό που έγινε χθες. Ελήφθησαν χθες πρωτοβουλίες τον κύριο Πρωθυπουργό.
πλέον θα μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, θα φτιαχτεί ειδικό αστυνομικό σώμα στα πανεπιστήμια και θα αλλάξουμε γρήγορα την νομοθεσία ώστε να γίνουν αυτά τα αδικήματα πολύ βαρύτερα και όλοι αυτοί οι φασίστες, οι κόκκινοι της άκρας αριστεράς θα μπουν πλέον. Τελεία και πάμε. Λοιπόν, και εκεί δεν μάσε τα λόγια. Ήταν σε ερώτηση του Κώστα του Πλακίδα. Αν είδα καλά, γιατί με τις μάσκες τα έχουμε χάσει τώρα, ήταν ο Πάνος Αμυράς. Ναι, βέβαια, ο Πάνος και ο Πάνος Αμυράς και ο Παπαδάκης. Λοιπόν, και είπε, απέτυχε ο Υπουργός, για το Ξοχοίδη λέει, αλλά ήταν στο άρμα της ιδεολογίας της αριστεράς, στο σαγόνι και έδωσε και το δικό του στίγμα ο Γεωργιάδης. Το καταγράφουμε κι αυτό. Γιατί είναι ευθεία βολή στο Ξοχοίδη όλη αυτή την εποχή. Πριν πάμε, ενώ θα βάλουμε και θα έχουμε την δημόσια τηλεόραση και θα δούμε όταν θα πάει να ξεκινήσει η ενημέρωση, θα συνδεθούμε αμέσως. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτά? 13 νεκροί, πάρα πολύ πλούσιος και αυτός ο δείκτης. Και 13 νεκροί. Είναι πόλεμος. Μέχρι τούτη την ώρα η καταγραφή. Φραντζέσκα, Φραντζέσκα και Αμαλία, δεν κρυβόμαστε, αλλά το εφιαλτικό είναι το 169. Και όχι μόνο. Είναι αυτά που λένε οι υπεύθυνοι του συστήματος υγείας από τις διάφορες περιοχές στα τηλέφωνα, όχι δημόσια. Ρωτήστε, εντάξει, δεν μπορείτε να, εμείς που τους ρωτάμε, μας λένε και είπαμε για τους ανθρώπους από τα Γιάννενα, πρέπει να μεταφέρουν τους γέροντες σε διάφορα νοσοκομεία και βλέπεις τον πανικό τους. Ότι εδώ το Χατζικό θα εκκλείσει, το Πανεπιστημιακό στα Γιάννενα εκκλείσει, πάμε στις φιλιάτρες. Οι φιλιάτρες όμως δεν είναι μεθ κορονοϊού, είναι κρεβάτια απλά. Πάνε στην Πρέβεζα, πάνε στην Άρτα και έχουν μείνει καμιά δεκαετία γέροι, τους οποίους πρέπει να τους γυρίσουμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, είναι γέροντες μεγάλης ηλικίας και πρέπει να μπουν από τα 56 άτομα του γυροκομείου στα Γιάννενα. Τέτοιο χτυπάω ξύλο για να μην γίνει, που το λέμε στην Ελλάδα και το κάνουμε και το έχουμε κάνει όλοι. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει και σε άλλες δομές και εδώ είναι τα προβλήματα. Τα 169 άτομα είναι πάρα πολλά διασωληνωμένα από χθες μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι αυτός ο δείκτης που επισημαίνεις, συν τους νεκρούς, είχε σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Πρωθυπουργός. Το είπε. Και είπε λοιπόν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι είναι διαχειρίσιμη κρίση και πως θα αντέξει το εσύ. Βέβαια με αυτούς τους δείκτες. Μα το είπε και στο διάγγελμά του. Νομίζω πως δεν θα γίνει. Ξεκάθαρα ότι πρέπει να πάμε σε μέτρα γιατί να αποφύγουμε την κατάρρευση του σύστηματος υγείας. Θα πάμε στην ενημέρωση σχεδόν μονολεκτικά πριν συνδεθούμε. Νομίζω όταν έχουμε ήχο να συνδεθούμε να μπουν οι συνάδελφοι. Τραμπ ή Biden, τη βλέπει, Φραντζέσκα. Και να καταλήξουμε στην κυρία Κάτσου που έχει και μαραθώνιο το βράδυ στο cnn.gr. Θα έχει και το CNN απέναντι το κανονικό. Του Biden αυτό. Όχι. Γιατί? Το CNN. Το CNN, το παγκόσμιο, δεν είναι, είναι Biden. Τι? Είναι προς τον Biden. Δεν νομίζω. Είναι προς τον Biden, ο Τραμπ έχει μόνο το Fox, που είναι γνωστό. Τι βλέπεις? Biden. Biden. Και εγώ. Όλοι οι Biden συμφωνούμε. Βλέπουν, ο Biden θα πάρει τους ψήφους. Κοιτάξτε, μη γίνει τίποτα. Πάντως, εγώ να σας πω ότι η εκλογή Biden δίνει φτερά στα ελληνικά ομόλογα, για να έρθω και στο δικό μου κομμάτι και ανεβαίνω σαν τρελά τα ελληνικά ομόλογα. Θα πούμε και άλλα μετά. Θα πούμε και άλλα μετά. Θα πούμε και άλλα μετά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαγιορκίνη να δούμε την ενημέρωση. Θα χαιρετήσουμε τις δύο κυρίες. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε όλη την ενημέρωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα. 50.000 διαγνώσεις σε μία μέρα. Ομοίως, ο αριθμός των ανθρώπων που καταλήγουν με SARS-CoV-2 έχει ανωδική πορεία ξεπερνώντας τις 7.500 ανά ημέρα, αριθμός που δεν έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο στα πλαίσια του πρώτου κύματος. Στην Ευρώπη, η επιδημία έχει ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια διαγνώσεις από την αρχή της πανδημίας, ενώ ο αριθμός των ατόμων που διαγνώσκονται κάθε ημέρα αγγίζει μέχρι και τις 280.000. Η μία χώρα μετά την άλλη έχουν ήδη περάσει σε φάση εκθετικής αύξησης, με τις διαγνώσεις να ξεπερνούν τις 20.000 ανά ημέρα, ενδεικτικά σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο. Η Γαλλία και η Γερμανία από την προηγούμενη εβδομάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της τρέχουσας εβδομάδας προχώρησαν σε lockdown για να περιορίσουν δραστικά την ταχύτητα μετάδοσης του ιού και να μειώσουν την επίδραση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σε παρόμοιες δράσεις κινούνται και πολλές άλλες χώρες, καθώς βλέπουν ότι η δυναμική του δεύτερου κύματος δεν ανακόπτεται με τα ήδη υπάρχοντα μέτρα. Στην Ελλάδα, η επιδημία από την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε σημεία εκθετικής αύξησης, ξεπερνώντας πλέον τις 2.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, με μεγαλύτερη επιβάρυνση προς τα βόρεια της χώρας. Η Αττική παρουσίασε επιβάρυνση της επιδημιολογικής κατάστασης με αύξηση περίπου 30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αρκετά μεγαλύτερη και εκρηκτική αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, η οποία αναμονάδα πληθυσμού παρουσίασε ως και 4 φορές περισσότερες διαγνώσεις σε σύγκριση με την Αττική. Να σημειώσουμε
ότι η μετάβαση αυτή που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και ενώ είχε RT μικρότερο της μονάδας στις αρχές Οκτωβρίου, υπήρξε δραματική αύξηση και κορύφωση του RT εντός του τρίτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου. Όσον αφορά τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, οι νέοι 19 με 39 έχουν την μεγαλύτερη επίπτωση, ξεπερνώντας τις 350 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο αντίστοιχου πληθυσμού, και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 40 με 65 που έφτασε πάνω από τις 250 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο αντίστοιχου πληθυσμού. Οι ηλικίες 1 προς 18 διατήρησαν αρκετά χαμηλότερα επίπεδα, παραμένουν σε περίπου 50 με 70 ανά εκατομμύριο αντίστοιχου πληθυσμού. Ωστόσο, ανησυχητική είναι η αύξηση των διαγνώσεων στις ηλικίες των 65+, οι οποίες έφτασαν τις 100 ανά εκατομμύριο αντίστοιχου πληθυσμού. Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία έχει καταρχήν η αύξηση του αριθμού των διαγνώσεων στην ηλικιακή ομάδα των 65+, καθότι αποτελεί και τον κύριο πυρήνα των ευπαθών ομάδων που επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Επίσης, μεγάλη βαρύτητα έχει η μεγάλη αύξηση που βλέπουμε και στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα των 40 έως 65, διότι αποτελεί την δεύτερη σημαντική ομάδα που επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος των συμπολιτών μας που καταλήγουν έχει ανέρθει σε περίπου 10 ανά ημέρα. Ο αριθμός των συμπολιτών μας που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής ξεπέρασε τους 150 με σαφείς αυξητικές τάσεις για πρώτη φορά, με την πίεση να είναι μεγαλύτερη προς το βόρειο μέρος της χώρας. Συμπερασματικά, με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοτήτων μας δεν έχουν αλλάξει σημαντικά τον τελευταίο 1,5 μήνα, η δραματική αύξηση της μετάδοσης της νόσου συμπίπτει χαρακτηριστικά με την μετάβαση σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων περιστασιακής κοινωνικής συνέβρεσης, στις οποίες δεν χρησιμοποιείται μάσκα, όπως πουχού η κατανάλωση φαγητού ή και ποτού, από τον ανοιχτό στον κλειστό χώρο. Αυτή η μετάβαση αποτελεί χαρακτηριστικό του Οκτωβρίου στη χώρα μας και συμβαίνει καταρχήν τη νύχτα, όταν η πτώση της θερμοκρασίας είναι πλέον αισθητά χαμηλότερη των 20 βαθμών Κελσίου. Να υπενθυμίσουμε ότι η πιθανότητα μετάδοσης από έναν φορέα που δεν χρησιμοποιεί μάσκα σε κλειστό χώρο είναι έως και 10 φορές μεγαλύτερη από ό,τι σε ανοιχτό χώρο. Οπότε και η όποια χαλαρότητα στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων έχει σαφέστατα μεγαλύτερη επιδημιολογική επιβάρυνση σε κλειστούς χώρους, όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η μάσκα. Απευθύνουμε λοιπόν ξανά έκκληση για χρήση μάσκας παντού και με ιδιαίτερη έμφαση στους κλειστούς χώρους. Αν δεν μπορείτε να φορέσετε μάσκα σε κλειστούς χώρους με συγχρονισμό, διότι θα καταναλώσετε φαγητό ή και ποτό, τότε επιβάλλεται να υπάρχει άφθονος και επαρκής αερισμός και να διατηρείτε τις αποστάσεις. Η έξαρση της επιδημίας σε μόλις 2 εβδομάδες δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η χαλάρωση και ότι μόνο με διαρκή επαγρύπνηση θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το σύστημα υγείας σταθερό. Η επιδημία μας υπενθυμίζει ότι είμαστε στο εμείς. Είμαστε τμήματα μιας αλυσίδας και ότι η αλυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο πιο αδύναμος κρίκος της. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή πρέπει να αποφύγουμε το συγχρονισμό σε κλειστούς χώρους, να συναντιόμαστε μόνο με μία μικρή κοινωνική ομάδα, την κοινωνική μας φούσκα, και να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους φορώντας μάσκα και κρατώντας αποστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμο στο τέλος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Από σήμερα το πρωί, όπως γνωρίζετε, έχει τεθεί σε ισχύ το νέο Γενικό Σχέδιο για την ανάσχεση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Έτσι, από σήμερα το πρωί, 46 περιφερειακές ενότητες βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης, επίπεδο Α κίτρινο, και 26 περιφερειακές ενότητες στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, επίπεδο Β κόκκινο. Ενώ το ιδιαίτερα υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών έκανε αναγκαία τη λήψη άμεσων εξατομικευμένων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στις περιοχές αυτές. Γιατί όπως έχει γίνει αντιληπτό, το σχέδιο μας είναι δυναμικό, καθώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα δεδομένα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε κάθε φάση αυτής της πανδημίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, σχετίζονται άμεσα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής αλλά και κάθε φάσης της εξέλιξης του ιού. Γι' αυτό και προχωρήσαμε σε εξειδικευμένα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, όπου ισχύουν τα μέτρα του επίπεδου Β αυξημένου κινδύνου με τις εξής επιπλέον διαφοροποιήσεις. Πρώτον, ισχύει περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, καθώς η μετακίνηση επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους. Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, για την οποία απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη, από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Το τονίζω, από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Για τη μετακίνηση των μαθητών
από και προς το σχολείο παρέχεται βεβαίωση κίνησης από το διευθυντή του σχολείου. Επίσης, επιτρέπονται οι μετακινήσεις με αποστολή SMS στο 13033 για τους συγκεκριμένους και μόνο λόγους. SMS με κωδικό 1 αποστέλλεται για μετακίνηση για λόγους υγείας, όπως μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. SMS με κωδικό 2 αποστέλλεται για μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης. SMS με κωδικό 3 αποστέλλεται για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπίγουσες ανάγκες, μετά τον καθορισμό ραντεβού για τον οποίο ο πολίτης ενημερώνεται εγγράφος ή ηλεκτρονικός. Σε περίπτωση ελέγχου, ο πολίτης πρέπει να επιδείξει και την ανώτερη ενημέρωση, αλλά και για μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. SMS με κωδικό 4 αποστέλλεται για μετάβαση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Για μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, καθώς και για συνοδεία μαθητή στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. SMS με κωδικό 5 αποστέλλεται για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Συγγνώμη, ή μετάβαση διαζευμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση επικοινωνίας γονέων και τέκνων σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις. SMS με κωδικό 6 αποστέλλεται για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ατομικά ή ανά δύο άτομα υπό την προϋπόθεση τήρησης αναγκαίας απόστασης του 1,5 μέτρου και για μετάβαση για σύντηση αδέσποδων ζώων εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του Δήμου κατοικίας του πολίτη. Να σημειωθεί επίσης ότι από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί επιτρέπεται η μετακίνηση αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, για λόγους υγείας ή για λόγους που αφορούν σε κίνηση με κατοικίδιο ζώο, πάντα με τη σχετική βεβαίωση ή μετά από την αποστολή SMS αντίστοιχα. Επιπλέον, αναστέλλονται οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με το εξωτερικό και δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού. Οι πολίτες μπορούν να μετακινηθούν εκτός περιφερειακής ενότητας μόνο για επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας, καθώς και για να επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Να σημειωθεί ότι η μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας ισχύει άπαξ, δηλαδή όταν κάποιος μένει μόνιμα εκτός της Θεσσαλονίκης και των Σερών, μπορεί να ταξιδέψει, αλλά δεν είναι δυνατή η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη στις Σέρες προτού αρθούν τα σχετικά μέτρα. Επίσης, αναστέλλει τη λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, των δικαστηρίων εκτός από τις περιπτώσεις επίγοντος, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, του λιανεμπορίου, καθώς και οι πρόβες και τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα. Πρόσθετα μέτρα ισχύουν επίσης για τον αθλητισμό, καθώς για τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών προβλέπονται τα εξής. Αναστέλλεται κάθε αθλητική δραστηριότητα, επιτρέπεται μόνο η ατομική άσκηση και μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Επίσης, αναστέλλονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των περιοχών αυτών οι αγώνες και μόνο της Α Εθνικής Ποδοσφαίρου Super League και της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Basket League, ενώ επιτρέπονται μόνο οι ευρωπαϊκοί αγώνες Champions League, Europa League, Euro League και Basketball Champions League, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των UEFA, FIBA και Euro League. Επίσης, τα καταστήματα τροφίμων είναι ανοιχτά μέχρι τις 8.30 το βράδυ, ενώ ισχύουν και τα υπόλοιπα μέτρα που προβλέπονται για το επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου. Όσον αφορά τώρα στα σχολεία, παραμένει ανοιχτή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τα γυμνάσια, ενώ για τα λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με την επιδημιολογική εικόνα των ιδίων των σχολείων. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα σχολεία έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές που προσαρμόστηκαν πάρα πολύ και στους ίδιους εκπαιδευτικούς μας. Ακόμα έχουμε δει ότι δεν υπήρχε μεγάλη ενδοσχολική διασπορά, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία, καθώς από τις 14 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 73 σχολικές μονάδες και 621 τμήματα βρίσκονται σε αναστολή, ποσοστό δηλαδή 0,52 και 0,76 αντίστοιχα. Με τα κρούσματα συνήθως να πηγαίνουν από έξω προς τα μέσα και να μην υπάρχει διασπορά μεταξύ των μαθητών. Πρόθεσή μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά και το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει ότι δεν είναι το πρόβλημα τα σχολεία μας. Αυτό απεδείχθη και στην Καστοριά αλλά και στην Κοζάνη. Σε όλες τις στιγματοληπτικές έρευνες που έγιναν στις περιοχές αυτές που ήταν στο κόκκινο, απεδείχθη ότι το ποσοστό θετικότητας στα τεστ ήταν κάτω της μονάδας, μόλις 0,6%.
Μόνο 4 τεστ ήταν θετικά στα 660 που έγιναν στοχευμένα στις περιοχές αυτές και μέσα στις εκπαιδευτικές μονάδες. Άρα δεν υπήρχε θέμα διασποράς μέσα στα σχολεία. Όμως οι ειδικοί χθες αποφάσισαν ότι καλό είναι για τα λύκια της Θεσσαλονίκης και των Σερών να εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση. Και αυτό γιατί φοβούνται ότι σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη διασπορά, ενδεχομένως μέσα από την κοινότητα, σιγά σιγά να μπει ο ιός και στα σχολεία. Αυτά είναι η λογική που ανέπτυξαν οι ειδικοί χθες το βράδυ και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε αυτή την αλλαγή όσον αφορά στη λειτουργία των σχολείων. Τέλος, για τους χώρους λατρείας, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών ισχύουν τα εξής. Οι λειτουργίες όλες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ οι κηδείες πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και μέχρι 9 άτομα. Πέραν όμως από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες και στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, παρατηρήθηκε αύξηση του υλικού φορτίου με αποτέλεσμα η περιοχή να ενταχθεί τελικά στο κόκκινο επίπεδο, επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου. Η Επιτροπή του Επιδημιολογικού Χάρτη, η οποία συνήλθε εκτάκτως προχθές το βράδυ, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, αποφάσισε τη μεταφορά της περιοχής από την κίτρινη ζώνη Α επιτήρησης στην κόκκινη ζώνη Β αυξημένου κινδύνου και την ισχύ των πιο πάνω αυστηρών μέτρων που προβλέπονται στο επίπεδο αυτό. Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή η Μαγνησία έχει 135 ενεργά κρούσματα, ενώ μέσω της διαδικασίας χνηλάτης έχουν εντοπιστεί 311 στενές επαφές τους, οι οποίες και βρίσκονται σε κατοίκον απομόνωση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι σημαντικό να δράσουμε άμεσα, προκειμένου να περιορίσουμε άμεσα τη διασπορά του ιού και σε αυτή την περιοχή. Τώρα, σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στο κόκκινο επίπεδο, στο επίπεδο Β, δηλαδή αυξημένου κινδύνου, θα ήθελα να προχωρήσω σε κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτον, οι περιορισμοί που ισχύουν για τα ταξί και τα ΙΟΤΑΧΗ, ένας επιβάτης πλέον του οδηγού, προφανώς και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερο επιβάτη όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους. Φυσικά και ένας ηλικιωμένος ή ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που μεταβαίνει σε νοσοκομείο ή για εξετάσεις μπορεί να έχει μαζί του έναν οικείο του να το συνοδεύει. Οι δύο γονείς μπορούν να συνοδεύσουν το παιδί τους σε μια έκτακτη ανάγκη. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αποδεικτικά. Επιπλέον, σύμφωνα και με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρικοίας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους ίδιους καταστηματάρχες. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής αναστολής λειτουργίας του ΚΑΒ 9604, που αφορά στη φυσική ευεξία, εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες του κωδικού αυτού. Δηλαδή, τόσο στο επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου, όσο και στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες, αναστέλλονται όλες οι σχετικές δραστηριότητες. Επίσης, η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου δεν περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης με διανομή κατοίκων, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί. Οι διατάξεις που αφορούν την μη τήρηση των μέτρων από νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα συμπεριλαμβάνουν και τις ιδιωτικές κλινικές. Επίσης, στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία και ομίλους για ατομικά αθλήματα, συμπεριλαμβάνονται και αυτές των νομίμων αδειοδοτουμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τέλος, στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών, διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take-away και το drive-through, δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο το delivery. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Μαγιορκίνη. Να κάνουμε τις παρουσιάσεις στο πάνελ, γιατί αλλάξαμε. Μάνος Κρανίδης κοντά μας, ο γραμματέας ενημέρωσης στο Διοικητικό Συμβουλίο της Πομιδά, πολιτικός μηχανικός και αυτοδιοικητικός στο Γαλάνδρη, επικεφαλής παρατάξεως. Γεια σου, Μάνο. Μάσκες πια τώρα εδώ, παρότι είμαστε στα 4 μέτρα. Ό,τι λένε αλλά τώρα οι κανόνες αυστηροποιούνται, γίνονται πιο αυστηροί. Έχουμε στο Skype στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο. Τον έχουμε. Πάμε να τον δούμε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Συγγνώμη για την αναμονή. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος των Προέδρων και αυτός πρόεδρος για ΣΕΒΕ. 30 χρόνια πρόεδρος στον χώρο. 30, δεν είσαι περίπου. 30 σαν συνδικαλιστής, όχι σαν πρόεδρος. Εντάξει, 30 σαν συνδικαλιστής λέω και στην οικονομία πόσα. Α, βάλω άλλα 15. Λοιπόν, παρότι είσαι μικρός. Ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα και μετά θα ξεκινήσουμε, πρόεδρε, και το σχόλιο το δικό σου, γιατί σ' άκουσα να σηκώνεις λίγο τους τόνους. Γιατί γκρινιάζουμε για την εστίαση και όχι μόνο. Ρητορικό, το κρατάμε. Πάμε στο διάλειμμα να πάρουμε τα λεφτά των χορηγών. Είναι δύσκολες εποχές, το ξέρεις και εσύ, και ερχόμαστε 3 λεπτά. Πάμε. Ωραία.
Λοιπόν, για να κωδικοποιήσουμε λίγο τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα, ενώ έχουμε με το Skype, τον οποίο θα το δούμε ευθύς αμέσως, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καπαθά. Καλησπέρα πρόεδρε για μία ακόμα φορά. Να πούμε καλησπέρα. Ότι καλησπέρα. Δίπλα μας στο στούντιο θα έρθουμε μετά για τα θέματα των ακινήτων. Ο Μάνος Κρανίδης, ο εκπρόσωπος, ο γραμματέας ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Να αναφέρουμε ότι τα κρούσματα σήμερα έχουν περάσει το όριο των 2.000, είναι 2.000 τόσα πόσα είναι, 2.000 είπαμε, μικρή σημασία έχει, 2.166. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι υπάρχουν 169 που χρειάζονται υποστήριξη, είναι διασωληνωμένοι και είναι αυτό που έχει μεγάλη σημασία και θα κάνουμε κάρτα να το βλέπουμε από μέρα σε μέρα, το λέω για όλους μας, χθες ήταν 153, σήμερα είναι συν 16. Μέσα σε 24 ώρες και βέβαια 13 συμπολίτες που έχασαν τη μάχη. Αλλά όταν βλέπεις 16 άτομα από μέσα 24 ώρες να διασωληνώνονται, ο Θεός να βάλει το χέρι του, τι θα γίνει στις 20 του Δεκέμβρη, μακάρι να διαψευστώ. Πάμε όμως για την κατάσταση οικονομίας, θα δούμε μετά Μάνο σε σένα, στον Πρόεδρο, γιατί πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα σύντομα για να το αποδεσμεύσουμε, γιατί έχει μια υποχρέωση. Στον Γιώργο τον Καπαθά, Πρόεδρε, πώς βλέπεις να διαμορφώνει την κατάσταση στην οικονομία? Σ' άκουσα να σηκώνεις τους τόνους και σωστά, θα πω εγώ, για το θέμα της εστίασης και όχι μόνο τις προηγούμενες μέρες. Το σχολείο σου. Κύριε Ταλαμάγκα, η κατάσταση στην οικονομία είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Άλλωστε και από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ έχουμε μια πτώση του οικονομικού δείκτη κατά 40 μονάδες μέσα σε ένα εξάμηνο. Αυτό συμπαρασύρει όλους τους δείκτες της οικονομίας αρνητικά και τους φέρνει στα επίπεδα 12-13. Δηλαδή στο δυσκολότερο σημείο της προηγούμενης οικονομικής κρίσης της δεκαετίας. Η πανδημία ήρθε να χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας σε μια στιγμή που οι επιχειρήσεις άρχισαν να βλέπουν λίγο φως στον ορίζοντα. Δυστυχώς ήταν όμως ήδη υπερχρεωμένες και το lockdown του πρώτου κύματος έφερε δυσμενέστερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και ήρθε αυτό να το συμπληρώσει και η κακή επανεκκίνησή της με μέση μείωση του κύκλου εργασιών στο 46% και για την εστίαση στο 57%. Και αυτό είναι σύμφωνα και με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά έρχεται να το επιβεβαιώσει και η Ελστάτ. Τώρα βρισκόμαστε στην αρχή ενός δεύτερου lockdown, είναι σήμερα η πρώτη μέρα εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων, ιδιαίτερα για την εστίαση. Η εστίαση που είναι ο βαθιά πληγωμένος από την πανδημία και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας κλάδος εντάσσεως εργασίας με 330.000 εργαζόμενους. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το ελληνικό δημόσιο και συμπαρασύρει με πολλαπλασιαστή πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας, ξεκινώντας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα είναι υποδέστερα ακόμα και των μέτρων που είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο του 2020. Με τα μέτρα αυτά είναι σαφές ότι ο κλάδος της εστίασης θα βρεθεί πιο βαθιά μέσα στην κρίση, την οικονομική. Πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν στο τέλος του συνεγερμού και είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα χάσουμε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αν δεν λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα ουσιαστική στήριξη του κλάδου. Τώρα, Πρόεδρε, με αυτά τα 500, τα 530, πόσο είναι, 60, δεν ξέρω πόσο είναι, 534. Αυτά, τα 534, ζει ο κόσμος. Τώρα, έχεις μια εμπειρία πολύ μεγάλη από αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσουμε οποιονδήποτε Έλληνα ή Ελληνίδα και να μας πει ότι μπορεί να επιβιώσει με 534 ευρώ. Βέβαια, έχω ακούσει πολιτικούς που επιβιώνουν και με 200 ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, σου κύριε φίλε το στομάτι μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση. Δημοσιογράφους και άλλους να μην. Σε κάθε περίπτωση, αγαπητέ Βασιλή, θα πρέπει να δούμε πώς θα μειώσουμε κατά το δυνατόν τις απώλειες της θέσης εργασίας, ιδιαίτερα για τον κλάδο της εστίασης. Γι' αυτό ζητάμε και ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης των εργαζομένων στην εστίαση μέσα από την επιδότηση του ασφαλιστικού κόστους.
το οποίο είναι δημοσιονομικά πιο ίδιο από το κόστος που δημιουργεί η επιδότηση των 534 για την πολιτεία και βέβαια και για τις επιχειρήσεις που μετά από ένα μήνα από τη λήξη της αναστολής θα υπάρχουν απολύσεις στον χώρο της εστίασης. Εμείς ζητάμε να διακρατήσουμε τις θέσεις εργασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Και ταυτόχρονα μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων, χρηματοδότησης, ανάλογο εκείνο της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά όχι επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση στον κλάδο της εστίασης, να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει γεννήσει αυτή η κρίση. Και τα έχει συσσωρεύσει και συνεχίζει να τα συσσωρεύει. Τώρα, για την επιστρεπτέα προκαταβολή, γιατί ακούστηκαν και υπουργικές δηλώσεις πριν από ώρες και μέρες, δύο-τρεις μέρες τελευταίες, όπου λένε θα έχουμε και τέταρτο, το είπε και ο κύριος Σταϊκούρας, το είπαν και άλλοι, και τέταρτο γύρο και μπορεί και πέμπτο κλπ. Πώς έχει πάει αυτό το πρόγραμμα, έχει πάει καλά? Είναι το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που λειτουργήσε μέσα στην κρίση. Τα προγράμματα δανειοδότησης μέσω των τραπεζών είναι ουσιαστικά κλειστά για το μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Άλλωστε και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν ομολογήσει ότι έχουν στηρίξει περίπου 20.000 επιχειρήσεις σε ένα σύνολο 700.000 επιχειρήσεων περίπου που έχει η χώρα. Άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τις τράπεζες και η επιστρεπτέα και οι τρεις κύκλοι της επιστρεπτέας έχουν δώσει μία ανάσα στις επιχειρήσεις. Ο τέταρτος και ο πέμπτος κύκλος είναι δύο κύκλοι οι οποίοι θα έχουν και επιδότηση του 50% της επιστρεπτέας, δηλαδή δεν θα επιστραφεί το σύνολο, αλλά το 50% του ποσού που θα πάρουν οι επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως αρκετό για να μπορεί να βγάλει τις επιχειρήσεις σε τέτοια θέση που να μπορούν να αναταχθούν για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στο επόμενο διάστημα. Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε Γιώργο Καβαθά, πριν σε αποδεσμεύσουμε. Ακούστηκε το πρωί, εγώ άκουσα τον καθηγητή, τον κύριο Γόκο, από την Πάτρα, διαπρεπής καθηγητής, εξαιρετικός, ο οποίος είπε ότι όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, γιατί τώρα είμαστε στην αρχή της μεγάλης κατηφόρας, θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, δεν ξέρουμε τι θα γίνεται στην Ελλάδα τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη, να δούμε, μακάρι να διαψευστούμε, είπε ότι όλα αυτά μπορούν να πάνε μέχρι τον Απρίλη. Τι γίνεται, το σχολείο σου, ζούμε, πώς ζουν οι επιχειρήσεις, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι το Ταμείο Ανάκτησης και Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πρέπει να λειτουργήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς. Να φύγουμε από τη γραφειοκρατία των Βρυξελών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να εισρέψουν χρήματα στην ελληνική οικονομία. Γιατί μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε την εγκατάσταση με τις δικές μας δυνάμεις. Βέβαια, από ό,τι είπε και ο κύριος Σταϊκούρας, τα αποθεματικά είναι περίπου στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι, πρέπει να τονίσουμε ότι η χώρα μπορεί και δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια και αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσουμε αυτό το διάστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά είναι και ευρωπαϊκό, η ΓΕΣΕΒΕ μαζί με άλλες 6 οργανώσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαλαρώσει τα μέτρα, ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται και στην Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι ο μεγάλος πληγωμένος, κομμάτι του είναι η εστίαση και ενδεχόμενο να χαθούν 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, ας τα ακούσει η νομεγκλατούρα εκεί των Βρυξελών, Πρόεδρε. Ήταν ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος για ΣΕΒΕ. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ θα έχουμε ευχαριστώ. Τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, θα τα ξαναλέμε τώρα. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Πριν πάμε, Μάνο Κρανίδη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ. Πριν πάμε, Μάνο Κρανίδη, στα αυτοδιοικητικά νέα και στην αίθουσα σύνταξης, να παρακαλέσω και τους συναδελφούς, θα βάλουν ένα τίτλο από κάτω. Πριν από λίγη ώρα, η Πρίτη Πατέλ είναι υπουργός εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Έκανε επίσημη ανακοίνωση, τρέχει στα Διεθνή Πρακτορία σαν είδηση και ανεβάζει το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής για την Βρετανία σε σοβαρό. Είναι λίγο πριν το ανώτατο επίπεδο, εξαιρετική εξέλιξη. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι, απλά είναι επειδή
όλα αυτά τις τελευταίες ώρες που συμβαίνουν και στη Γαλλία τις προηγούμενες μέρες και στην Ευγένη χθες το βράδυ. Ετοιμάζονται και οι Βρετανοί. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές εκεί. Έχουμε παιδιά, είναι κόσμος. Και ήταν στο δεν, κόσμο. Ναι, λειτουργεί όμως. Οι Βρετανικές υπηρεσίες έχουν περάσει ένα άλλο επίπεδο μετά από τις επιθέσεις πριν από 15-20 χρόνια. Όμως παρόλα αυτά η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι ότι η Πρίτη Πατέλ, Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, ανέβασε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής για την Βρετανία. Οι Βρετανοί κάτι περιμένουν, ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει με αυτούς τους κατσαπλιάδες που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης στην Ματίνα Πολυχρόνη για τα αυτοδιοικητικά νέα της ημέρας. Καλησπέρα, Βασίλη. Κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν, όπως είπε, στα αυτοδιοικητικά νέα. Οι υγειονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής σε αίθουσες που παραχωρεί ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός για ελέγχους COVID-19 σε ταξιδιώτες κρουαζιέρας. Η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας στο επίκεντρο της συζήτησης του Γιώργου Πατούλη με τον διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μάρκο Μαργαρίτη. Τονίστηκε η ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας με την αγορά εργασίας με στόχο την περαιτέρω στήριξη των startup επιχειρήσεων στην Αττική. Αυστηριοποίηση των ελέγχων από τις περιφέρειες της χώρας με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό ζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα τόνισε σε περιφερειάρχες αλλά και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ πως έρχεται νόμος για έκτακτες προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση λόγω κορονοϊού. Διευκρινήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσω ΕΣΠΑ σχετικά με την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες της περιφέρειας Αττικής δίνει η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από το site της εταιρείας www.edaattikis.gr. Πρωτοβουλία για την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που θα σταλούν στη Σάμμο μετά τον φωνικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων. Από σήμερα έως και την ερχόμενη Κυριακή συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας ή διατομικής υγιεινής και εμφιαλωμένα νερά στον κόμβο αλληλοβοήθειας του Δήμου Αθηναίων, Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας. Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Στήριξης του Δήμου Πειραιά με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την πρόσβασή τους σε νέες αγορές καθώς και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Και κλείνοντας, δωρεάν εξετάσεις για HIV και υπατήτηδες B και C παρέχει ο Δήμος Περιστερίου. Κάθε Δευτέρα στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου, κινητή μονάδα με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα πραγματοποιεί τις εξετάσεις. Αυτές ήταν για σήμερα κάποιες από τις βασικότερες ειδήσεις. Να ευχαριστήσουμε τη Μάτινα Πολυχρόνη. Λοιπόν, να πάμε Μάνο Κρανίδη να δούμε και την κίνηση στο Κέντρο Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής, τον Κίμωνα το λογοθέτη. Τον έχουμε, πάμε. Καλησπέρα Κίμωνα. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Δεν χρειάζεται να φτιάχνεσαι καθόλου. Λοιπόν, πάμε, δεν το χρειάζεσαι. Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε για τη σημερινή μέρα και να μας πεις και τι περιμένουμε για αύριο. Τι δρόμους να αποφύγουμε. Κίνηση πολύ. Έχουμε γενικά σήμερα το πρωί σε όλο το οδικό δίκτυο και το μεσημέρι και τώρα έχουμε συμφόρηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Χίλτον έως την Καλλιρόης. Γιατί? Υπάρχει κάτι, ένα γεγονός ή είναι απλά κίνηση? Πιστεύω από ότι αντιλαμβάνομαι έχει επηρεάσει το γεγονός της απαγόρευσης της κυκλοφορίας αλλά και του κλείσιμου των καταστημάτων εστίασης διότι υπάρχει και έντονη κίνηση και έντονη νευρικότητα στο δρόμο. Δηλαδή αυτό το είπαμε και το μεσημέρι στον κύριο Λεμό ότι η οδηγία είναι αρκετά επιθετική και κάναμε και έκκληση ότι όλοι μας αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να ξεσπάμε στο διπλανό μας που και αυτός προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό του. Αρμονική συνύπαρξη σε όλους. Θεωρώ ότι είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο σαν μέσο εκτόνωσης. Το παρατηρώ πολύ έντονα και σήμερα και χθες. Αυτό τις δύο τελευταίες μέρες είναι έντονο το φαινόμενο. Μάλιστα. Και προφανώς βγαίνουν όποιος να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει, δεν είναι, πιστεύω ότι δεν είστε το τέλος του κόσμου. Είναι μια κατάσταση που όλοι μας θα περιοριστούμε και να προσαρμοστούμε με αυτό. Έχουμε λοιπόν συμφόρηση στο Καλλιμάρμαρο σε όλο τη το μήκος και έχουμε και την άνοδο της Αλεξάνδρας από τη Μουστοξίδη ως την Ιπποκράτους. Επιπλέον έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Μεσογείων προς το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής από το Χολαργό μέχρι την Αγία Παρασκευή.
Όσο αφορά τα έργα, έχουμε αυτή τη στιγμή... Για αύριο τώρα. Για αύριο, για αύριο έχει γίνει η απόκτηση του οδοστρώματος στην οδό Πειραιός από τη Χαμοστέρνας μέχρι και την οδό Ηρακλειδών. Ναι, αυτό έγινε σήμερα το πρωί. Ναι. Αυτό έχει γίνει σήμερα, όπου εκεί το οδόστρωμα είναι φρεζαρισμένο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τους οδηγούς. Το βράδυ θα τελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Οπότε θέλει σε εκείνο το σημείο αρκετή υπομονή. Αν κάποιος περάσει, μάλλον καλύτερα να το αποφύγει. Αν είναι να φτάσει το βράδυ, πρωί θα είμαστε OK. Πες το εσύ σεμνά για να λέω εγώ στο τέλος θα τα αποφύγει. Όταν ακούτε τον κείμενο, το λογοθέτη να λέει για τους δρόμους την αυριανή μέρα που γίνεται έργα, τους λέω εγώ κάθετα να τα αποφύγετε. Θα πάτε από άλλο σημείο. Το βασικό είναι σήμερα να το αποφύγει μέχρι να ξεκινήσει να πέφτει, να το αποφύγουν οι ειδικοί κλειστές, γιατί το φρεζαρισμένο οδόστρωμα είναι πάντοτε επικίνδυνο για τα δίκτυα. Καλό είναι τα δίκτυα να τα αποφεύγουν. Καλά, ναι. Επιπλέον, έχουμε εργασίες βαφής των σηματοδότησης στη Βουλιαγμένη και στη Μεσογείο. Δεν επηρεάζει την κυκλοφορία, όμως δεν έχουμε κυκλοφοριακές επιπτώσεις, όπως έχουμε και συντήρηση νησίδων στην Ιερά Οδό, αλλά και στην Πέτρου Ράλη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Κείμενα ο λογοθέτης. Αύριο τα σπουδαία της αυριανής μέρας. Θα σας ευχαριστήσουμε, κείμενα, να τα ξαναπούμε. Μάνο Κρανίδη, θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας, να δούμε τα θέματα των ακινήτων. Και στο τέλος, επειδή αυτή η εκπομπή παίζει και σε επανάληψη 12 με 2 τη νύχτα, ναι, και το τέλος μας θα είναι γύρω στις 2 παρά, πολύ ωραία, όπου γύρω στις 4 και κάτι θα έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, να μιλήσουμε λίγο και γιατί... Μπορεί και να μην έχουμε, δεν ξέρεις. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα έχουμε, γιατί δεν θα έχουν μετρηθεί όλες οι επιστολικές ψήφοι. Ναι. Αν όμως, εντάξει, την εικόνα θα την έχουμε. Την εικόνα σίγουρα. Και αυτή σίγουρα την ώρα η εικόνα δείχνει, θα σε ρωτήσω τώρα, ναι, εσύ πώς βλέπεις την Αμερική και αν ναι, στην Αμερική ποιο θα ψήφισες. Ναι, έχω κάνει Αμερική το μάστερ μου. Έχεις κάνει, μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτή την ώρα οι ψήφοι δείχνουν τον Biden. Οι ψήφοι. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές, όσοι ξέρουμε την Αμερική, και εσύ την ξέρεις και εγώ την ξέρω, ότι οι εκλογές δεν είναι εθνικές, όπως στην Ελλάδα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ κλπ. Είναι πολιτιακές. Κάθε πολιτεία βγάζει το δικό της. Έτσι στην ουσία την πάτησε και η Κλίντον το 2016. Η οποία πανηγύριζε ακριβώς, και βγήκε ο Τραμπ γιατί πήρε τους εκλέκτορες. Ακριβώς. Λοιπόν, πριν θα πούμε τα δικά μας τώρα και για το τέλος θα κάνουμε μια κουβέντα για την Αμερική. Βεβαίως, με χαρά. Με ποιον είσαι, Biden ή Τραμπ? Κοίταξε, μεταξύ των δύο, εγώ με ξεκάθαρα πιστεύω η καλύτερη λύση είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ. Για την οικονομία κυρίως. Και τα στοιχεία, δεν το λέω επειδή ότι είναι προσωπικό, αν δεις τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει κάνει καλή διαχείριση οικονομίας. Αν εξαιρέσει την για το στοιχείο το προχθεσινό, το 30%. Και το 30%, αλλά και πριν τον COVID. Όλα τα στοιχεία. Αύξηση του ΑΕΠ. Ναι, καταρχήν η αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 33%. Είναι εντυπωσιακό. Στην Αμερική. Ναι. Αυτό έγινε για διάφορους λόγους. Αλλά και μέχρι να έρθει ο COVID, ναι, η οικονομία πέταγε στην Αμερική. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο COVID, θα είχαμε την καλύτερη οικονομία που υπήρχε σχεδόν ποτέ. Ναι. Και αυτό γιατί μείωσε τους φόρους, έκανε διάφορα πράγματα. Το στυλ του προφανώς και εγώ δεν συμφωνώ. Εντάξει, με τις ακρότητες. Τρελάρα, αυτό να το πω λαϊκά τώρα. Αλλά πιστεύω ότι ήταν. Το λέω λαϊκά για να το κατανοήσουμε. Αλλά για την οικονομία λειτουργεί ως επιχειρηματίας. Ναι, και αυτό φαίνεται σε πολλούς Αμερικάνους. Εγώ έχω πολλούς φίλους που είναι. Λειτουργεί ως μάνατζερ εταιρείας, εγώ πει. Ως μάνατζερ. Ακριβώς. Ως επιχειρηματίας, ως business. Ως επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα το πούμε στο τέλος. Θα τα δούμε στο τέλος. Μία πληροφορία να δώσουμε ακόμα. Τώρα η ώρα είναι εδώ. Σε κανονική ώρα 6 και 43. Στην επανάληψη θα είμαστε λίγο πριν τις 2 τη νύχτα και σε 2 ώρες θα βγαίνει το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Το πρώτο αποτέλεσμα στην Αμερική θα έχει πολύ μέλλον. Πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα στην Αμερική και 7 ώρες σήμερα, διαφορά, έτσι, 7-8 ώρες διαφορά. Πέρα από αυτό, αλλά γύρω στις 4 το πρωί θα ξέρουμε. Ακριβώς. Αλλά θα έχει πολύ μέλλον γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται με τις επιστολικές ψήφους. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι αξιοπρόσεχτα, γιατί τέτοια πόλωση όπως αυτή τη φορά εγώ δεν έχω ξαναδεί στην Αμερική. Ήταν από τις πιο, ναι, από τις σκληρές. Πιο πολύ σκληρές. Ποιο καιρό ήσουν στην Αμερική? Ήμουνα την εποχή του George W. Bush. Του Bush. George W. Bush, 2001. Του πατέρα. Ήμουνα, όταν πήγα Αμερική έγιναν οι δίδυμοι πύργοι. Ήταν δύσκολη. Μάλιστα, ήταν η εποχή. Πολύ δύσκολη. Ωραία. Ο Τραμπ είπε πριν από κάποιες ώρες κακά πράγματα συμβαίνουν σε κάποιες πολιτείες. Τώρα, έχουν βγει διάφοροι ανταποκριτές σαν τον κόσμο και λένε ότι αν το αποτέλεσμα ή αν το επιτελείο του Τραμπ καταλάβει ότι γίνεται κάτι με την επιστολική ψήφο, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα, κυρίως στον Νότο.
Και αν είναι και κοντά. Υπονοούν διάφορα πράγματα. Ελπίζω να τα αποφύγει, γιατί η Αμερική είναι η μέκα της δημοκρατίας. Και για την Αμερική, για την παγκόσμια οικονομία. Για την παγκόσμια οικονομία τώρα. Και για την Αμερική, για την παγκόσμια οικονομία. Να πούμε και κάτι, Βασίλη. Δεν μπορεί να έχουμε εκεί τώρα. Το ξέρεις και εσύ. Δεν θέλω να υποτιμήσω το ρόλο του Προέδρου, αλλά η Αμερική είναι ένα πολυσύφετο σύστημα. Το ρόλο, συγγνώμη. Του Προέδρου των ΗΠΑ. Δεν είναι ένα απόλυτο άρχον ο Προέδρου των ΗΠΑ. Η Αμερική είναι ένα σύνθετο σύστημα. Όποιος και αν είναι ο πρόεδρος, οι πολιτικές έχουν μια συνέχεια. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε στο τέλος, θα μείνετε μαζί μας, θα πάμε λίγο στα θέματα των ακινήτων. Τα θέματα των ακινήτων είναι, καταρχάς, ερωτήσεις γρήγορα. Τι γίνεται με τα μισθώματα, Μάνο Κρανίδη. Λοιπόν, εκεί γίνει ένα μπέρδεμα. Εκεί έχει ένα μπέρδεμα. Πρώτον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το εξής. Ότι για όσες περιοχές είναι στην επιτήρηση, ισχύουν οι οικειοθελείς μισθώσεις, δηλαδή το πρόγραμμα των οικειοθελών μισθώσεων, που όμως η κυβέρνηση δεν το έχει στηρίξει σωστά. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί καταρχάς φωνάζουν οι ιδιοκτήτες. Ότι... Φωνάζουν και οι μισθωτές, όλοι φωνάζουν όταν δεν κάνεις αυτό το πλαίσιο. Γιατί αυτό? Διότι, πρώτον, οι επιστροφές που είναι να δώσει στους ιδιοκτήτες από τα προηγούμενα προγράμματα τόσους μήνες δεν έχουν δοθεί. Άρα δεν μπορεί να μην δίνεις το αντιστάθμισμα που λέω εγώ. Ναι. Πρέπει να έχεις μια ταχύτητα εκεί πέρα. Να είσαι σωστός χρόνος, να το πω έτσι. Δεν μπορεί να μην έχεις δώσει ακόμα επιστροφές του Μαΐου και του Ιουνίου και βγαίνει τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι γίναν λάθη. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν έχει νομοθετήσει όλες τις εγκυκλίους. Μιλάω πάντα για τις οικειοθελείς μισθώσεις, οι οποίες νομοθετήθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου και για να καταλάβετε, οι ΚΑΒ που μπορούσαν να συμμετέχουν βγήκαν τέλος Σεπτεμβρίου. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά? Πρέπει να γίνεται γρήγορα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τώρα. Στις περιοχές που είναι επιβαρημένου ελέγχου, που είναι στο κόκκινες περιοχές, οι κόκκινες περιοχές, έχουμε πλέον τις υποχρεωτικές μειώσεις. Δηλαδή, εκεί πάμε στην παλιά λογική του Μαρτίου, υποχρεωτική μείωση 40%. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει ο μισθωτής να δώσει το 60% υποχρεωτικά, δεν μπορεί να μην δώσει τίποτα, και θα αφαιρεθεί το 40%. Και θα έχει επιστροφή όμως ο ιδιοκτήτης, και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Πομιδά, Βασίλη, να το λέμε, 12% πίσω. Είναι λάθος αυτή η λογική των υποχρεωτικών μειώσεων. Το 12% πίσω πώς? Δηλαδή από το 40% που χάνει, θα παίρνει το 30% πίσω, επιστροφή. Κάποια στιγμή. Από το κράτος. Από το κράτος. Πότε? Το 2000. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ούτε ξέρει. Αυτό είναι αβεβαιότητα. Δηλαδή, εδώ λοιπόν πρέπει το κράτος να έρθει και να εφαρμόσει σωστά αυτά που νομοθετεί. Είναι κλασικό φαινόμενο αυτό, δεν είναι τώρα μόνο στα μισθώματα. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί να λέμε, βγάζουμε ένα νόμο, δεν πειράζει, θα τα βγάλω, θα τα κάνω, θα τα φτιάξω. Λοιπόν, άρα, όμως γενικά, να σας πω κάτι και Βασίλη, εγώ καταλαβαίνω αυτούς που είναι κλειστούς. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όμως, δεν μπορείς να βάζεις μέσα στις υποχρεωτικές μειώσεις και αυτούς που είναι ανοιχτούς. Εν γέννη, θέλει μια καλύτερη τακτική από την κυβέρνηση. Ποιους εννοείς όταν λες κλειστούς ανοιχτούς? Λοιπόν, σε ποιους εφαρμόζεις? Στις περιοχές πάλι λέω που είναι στο κόκκινο. Εννοώ ότι είναι όλοι οι ΚΑΒ που είχαν μπει τον Απρίλιο. Μάλιστα. Οι κωδικοί των επιχειρήσεων δηλαδή. Όλοι οι κωδικοί. Πολλοί από αυτούς είναι ανοιχτοί ακόμα. Δεν έχουν κλείσει, δεν είναι στην εστίαση. Έτσι. Άρα, προφανώς για την εστίαση θα πάρεις κάποια μέτρα που είναι κλειστή. Μπορεί να το. Στου υπόλοιπου όμω δεν μπορεί να πάρει τέτοια μέτρα. Λίγο τη μασκούλα για να είμαστε εντάξει. Δεν γίνεται αυτή η μάσκα, ξέρει, πέφτει. Τι να κάνουμε, ναι, το ξέρω, είναι, το καταλαβαίνω. Πάμε. Άρα δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Έχουμε και αποστάσει. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Και αποστάσει στα 3,5 μέτρα. Πολύ και μεγάλη αποστάση. Κάνουμε καταρρισμό αέρα. Πολύ αλλά πλέον αποστάσεις. Τα τηρούμε. Λοιπόν, άρα πρέπει γενικά το πλαίσιο να αποσαφινιστεί και να υπάρξει μια ξεκάθαρη τακτική. Όχι τακτική η οποία είναι, δεν πειράζει τι να κάνω, κάνω ένα οριζόντιο μέτρο. Εν γέννη, δεν είναι σωστό να γίνονται υποχρεωτικά μέτρα τέτοιου τύπου, ειδικά όταν έχει να κάνει με ιδιωτική περιουσία, να το πω έτσι. Δηλαδή, το 40% δεν είναι από το κράτος. Αφαιρείται από ένα εισόδημα του ιδιοκτήτη. Το ξεχνάμε αυτό. Και πολλοί από τους ιδιοκτήτες, πολλοί στην Ελλάδα, Βασίλη μου, είμαστε 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Δεν είμαστε 2-3 άνθρωποι. Τα 10 εκατομμύρια. Ναι, πολλοί είναι μισθωτές και ιδιοκτήτες. Άρα, πολλοί έχουν μοναδικό εισόδημα αυτό το ελληνικό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έχουν να πληρώσουν και άλλους φόρους. Και επίσης, και τον ένφια κλπ. Και τον ένφια. Εμείς λέμε λοιπόν εδώ, έχουμε να το συνδέσω με το επόμενο θέμα. Εμείς τι λέμε, κάνει ένα συνολικό πακέτο στήριξης στους ιδιοκτήτες. Ωραία επιστροφή που αργεί, που δίνεται έτσι. Τι ζητάτε, βάλε όμως και δηλαδή, μία μείωση στον ένφια, μία έκπτωση στον ένφια. Ναι. Δηλαδή έπρεπε ήδη να έχει γίνει μία ακόμα έκπτωση στον ένφια. Ειδικά του πληρωματικού φόρου. Κατήργησε τον ένφια τώρα, αφού ήταν δεν από λέω το κατήργησε στην αρχή, αλλά πρέπει να το μειώσει. Το προπρόεδρο να μειώσει άλλε πατάλε στο δημόσιο. Ή να επιδοτήσει, το είπε και ο πρόεδρο. Να επιδοτήσει το ενίκιο. Ο πρόεδρος, ο κ. Καπαδάς. Ναι. Να επιδοτήσει το ενίκιο. Αυτό είναι μια λύση. Το επιδοτήσει να παίρνει από τον κράτος. Το κράτος πρέπει να μπει στο παιχνίδι. Δεν μπορεί το κράτος να μιλευτά του καθενός να κάνει παιχνίδι.
Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Καταγράφηκε Μάνο Κρανίδη. Κτηματολόγιο, τι γίνεται με τα ορφανά ακίνητα. Εκεί είναι μεγάλο το θέμα. Και το τι είναι καταρχάς, για να καταλάβουν κάποιοι, γιατί είναι μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Τι σημαίνει ορφανό ακίνητο. Πες το για κάποιον να παρακολουθεί και το ξέρει. Ορφανό ακίνητο είναι αυτό που δεν έχει δηλωθεί από κανένα, γι' αυτό λέγεται ορφανό. Ναι. Δεν έχει δηλαδή ιδιοκτήτη, δικαίωμα, δεν έχει δηλωθεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας του ή μερικός. Δηλαδή έχουν δηλώσει το 33% οι υπόλοιποι. Όχι, ανήκει σε κάποιον. Μπορεί, ανήκει, αλλά δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Μπορεί έχει... και να μην ανήκει. Μπράβο. Μπορεί να ανήκει στο δημόσιο. Έτσι. Να μην ανήκει. Ποτέ να μην ανήκει. Καλά, λέμε τώρα για τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά. Λοιπόν, ό,τι λοιπόν δεν έχει δηλωθεί είναι ορφανό, είναι πολλά, είναι 300.000 ναι. στα πρώτα κτηματολόγια. Πρόσεξε ναι. τώρα. Αυτά που πάνε τα ακίνητα, τα δικαιώματα, στο κράτος. Δηλαδή το κράτος, το οποίο έχει άλλα 100.000 περίπου ακίνητα και κάθονται, θέλει θα έχει και αυτά. Τι θα τα κάνει το κράτος, εκεί είναι το ερώτημα. Τι θα τα κάνει. Τι να τα κάνει. Λοιπόν, η Πομιδά έχει πει πολλές προτάσεις. Ποιος ακούει θα πες μας τις 2-3 πρώτες. Δηλαδή πρώτες, να βάλει ένα πολιτήριο να έρθουν οι Γερμανοί συνταξιούχοι και εδώ να τα αγοράσουν. Καταρχήν πρέπει κάνουμε, αυτά υφιστάμενα ή δύναμα. Δεν λέω πολιτήριο. Εμείς είχαμε προτείνει μισθωτήριο να βάλει. Σε τέτοια εποχή δεν μπορεί. Να πάει κάποιο να το μισθώσει. Να μισθώνει, ναι. Η αξιοποίηση. Μπορεί. Τι άλλο έχουμε πει. Από αυτά τα κινήτα να γίνει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ακινήτων να δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να δω. Θα σου λέω και ως άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, με κάποιο πλαίσιο αξιοποίησης, ώστε να μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν σιγά σιγά για αναπτυξιακούς λόγους. Τι, δηλαδή, πώς, θα πάρει το διαμέρισμα της γιαγιάς. Το διαμέρισμα της γιαγιάς μπορεί να πάει να γίνει έδρα ενός σωματείου ενεργού που είναι σε μια τοπική περιοχή έτσι, ναι. και να το βοηθήσεις. Και την ιδιοκτησία ποιος θα την ή μπορείς κάποιους αστέγους, ανθρώπους πολύ φτωχούς ναι, να τους στεγάσεις. Πολύ σοβαρό. Έτσι, όντως. Τέτοια πράγματα. Ένοιξε ένα οικόπεδο. Ένα οικόπεδο μπορείς να κάνεις κάποιες δράσεις. Υπέροχα. Τέτοια πράγματα. Από το να κάθονται, να τα κοιτάμε. Μάλιστα. Δηλαδή, και τώρα τι γίνεται, πού είναι αυτή η διαδικασία με τα ορφανά. Τίποτα, είναι ακόμα στην καταγραφή. Μάλιστα, πρέπει καλά. Να κλείσουν τα κτηματολόγια, υποτίθεται τέλος του χρόνου. Νομίζω ότι λόγω COVID το θεωρώ δεδομένο θα δοθεί παράταση. Δεδομένο. Ώστε μήπως αυτοί οι ιδιοκτήτες πάνε, γιατί και θα το ερώτημα. Το καλοκαίρι προφανώς. Ναι. Το ερώτημα είναι άλλο, Βασίλη, που και εμένα μου προκαλεί. Ποιοι είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες, γιατί δεν πάνε. Κοιτάξτε, είχαμε ένα μήνυμα, τώρα δεν ξέρω αν... Μπορεί να στο εξωτερικό, ναι, μπορεί, ήτανε μπορεί. Ήταν μια γιαγιά, ήρθε η κόρη από το εξωτερικό, που ζούσε χρόνια, τέτοιο, δεν το είχαν δηλώσει. Διάφορες περιπτώσεις. Έμαθα μάλιστα εγώ από την έρευνά μου και από επαφές, ναι. ότι πολλά από αυτά είναι και δημοσίων φορέων που δεν τα έχουν δηλώσει. Ναι, καλά, εντάξει. Τράπεζες διάφοροι, τέτοιοι φορείς. Αλλά... Πρέπει να δοθεί χρόνος για να γίνει σωστά το κτηματολόγιο, Βασίλη. Τι γίνεται με το θέμα, την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ έληξε η προθεσμία. Έληξε εδώ και καιρό. Δεν και πήγε παράτηση. Καλά αυτό. Πήγε καλά και πρέπει να δοθεί κι άλλος χρόνος. Για μένα πρέπει να δοθεί σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος του χρόνου, βέβαια. Να δηλώνει τα δηλώνει. Αλλά τώρα δεν μπορεί να δηλώσει κάποιος, άμα θέλει. Όχι, όχι, μπορεί να δηλώσει. Μισό λεπτό. Πώς θα δηλώσει. Κανονικά στο Δήμο πάει και δηλώνει. Αλλά πληρώνει τα αναδρομικά. Πληρώνει τα αναδρομικά. Ενώ το άλλο ήταν χωρίς. Δεν πληρώνει τα αναδρομικά. Γι' αυτό πήγανε και, ξέρεις πόσα, περίπου η τελευταία μέτρηση που είχαμε στα χέρια μας, λίγο πριν κλείσει, ήταν ότι είχαν δηλωθεί 60 εκατομμύρια τετραγωνικά. 60 εκατομμύρια. Ναι. 60 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα. Δεν είναι και λίγα. Γιατί, ξέρεις, είναι αυτό που ο Έλληνας... Απ' τα φθαίρετα το κράτος, Βασιλή. Απ' τα φθαίρετα. Ξέρεις πόσα έχεις πράξει το κράτος. Θες να σου πω το νούμερο που έχεις πράξει τα φθαίρετα. 4,5 δις. Δις. Απ' τα φθαίρετα. Ναι. Ο νόμος για τα αυθαίρετα μέχρι πότε ισχύει. Ο νόμος ισχύει με παύξηση προστίμου από το τέλος ναι. Σεπτεμβρίου. Δεν ισχύει για τη λεγόμενη κατηγορία 5, που είναι ακίνητα που είναι με χρονολογίες αυθαίρετα, που είναι μεγάλα αυθαίρετα, δηλαδή έχουν μεγάλες αυθαιρεσίες, ναι. άνω του 40% της δόμησης, και είναι μετά το 1983. Μάλιστα. Έτσι. Άρα τώρα το μικρό αυθαίρετο ισχύει. Ισχύει ακόμα κανονικά, πα. Μέχρι το 26. Πάει κανεί διαδικασία. Μέχρι το 26. Απλά κάθε χρόνο επαυξάνεται το πρόστιμο. Μάλιστα. Όσο αργεί, μεγαλώνει το πρόστιμο. Αυτό είναι ωραία λογική. Έτσι πρέπει να γίνει και την κατηγορία 5. Είναι πολύ ωραία λογική. Να όσο αργεί, πληρώνει. Όσο αργεί, πληρώνει. Όσο αργεί, θα πληρώσει παραπάνω. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και άλλο ένα φαινόμενο. Ήδη έχω μάθει εγώ ότι και οι τράπεζες έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή οι τράπεζες έχουν αυτές πολλά ακίνητα με κατηγορία 5 και δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν. Ναι. Αν άφηνε και την κατηγορία 5, θα σε έπρεπε τελικά λεφτά το κράτος. Κατάλαβα. Τι αφήσαμε τον ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ λοιπόν. ΕΝΦΙΑ, τώρα, πάμε στον ΕΝΦΙΑ, γιατί με έχουν ρωτάνε και πολύ γιατί είναι το μεγάλο θέμα. Ναι. Υπήρχε μια σκέψη της κυβέρνησης να αλλάξουν οι αντικειμενικές τιμές. Σκέψη. Μπορώ να πω και πράξη, γιατί είχε ήδη αναθέσει στους εκτιμητές. Τέτοια εποχή θα γίνουν τέτοια, λίγο δύσκολο. Το θεωρώ αδιανόητο και νομίζω και το 2021 δεν μπορεί να το κάνει. Αντίθετα, πρέπει τον ΕΝΦΙΑ του χρόνου του 2021 να προετοιμάσει μια μείωση. Την είχε υποσχεθεί κιόλα. Είχε κάνει μια πρώτη μείωση πολύ σωστή το πρώτο χρόνο. Πρέπει να μειώσει τουλάχιστον με 10-15% το ΕΝΦΙΑ. Μπορεί και 20%. Για μένα το 21%. Μάλιστα. Και θα μπορούσε να το κάνει με έναν έξυπνο τρόπο, Βασίλη.
Το έχουμε πει και αυτό από την Πομιδά. Δηλαδή στην Πομιδά, ξέρεις, εμείς είμαστε ένας οργανισμός πολύ αξιόπιστος και ψάχνουμε τα θέματα. Τι έχουμε πει? Να έδινε την έκπτωση σε αυτούς που θα πληρώνανε και φάπαξ. Δηλαδή, αντί να πληρώνεις με 6 δόσεις, όποιος πληρώσει φάπαξ να παίρνει μια μεγάλη έκπτωση. Ναι. Δεν είναι, θέλει κίνητρα η οικονομία και η ζωή. Έτσι, λοιπόν, είναι. Και για το τέλος, πριν πάμε σε αμερικάνικες εκλογές, αφού είπαμε όλα αυτά τα των ακινήτων, ό,τι ερώτημα στείλτε το. Το έχουμε alphanetnews24@gmail.com και θα το μεταφέρουμε στο Μαντογκρανίδη. Βέβαια, και τα βλέπουμε και την επόμενη φορά. Ότι δεν και για την επόμενη φορά τα κωδικοποιούμε εδώ και τα επεξεργαζόμαστε και θα το ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Είναι πολλά, είναι ατέλειωτα. Υπάρχει αγορά ακινήτων τώρα, με όλο αυτό το σκηνικό? Κινείται, αγοράζουν, λοιπόν, πουλάνε. Τι γίνεται? Εδώ, και γι' αυτό έχω στοιχεία που σας λέω. Ενώ κάποιο θα περίμενε ότι θα έχει πέσει, ότι δεν θα υπήρχε κινητικότητα. Πολύ αυτό λέει. Καταρχάς δεν υπάρχει ψυχολογία. Δεν υπάρχει ψυχολογία. Έχει δημιουργηθεί ένα φαινόμενο όμως. Είναι αυτό που έλεγα πάντα και το λέω, γι' αυτό και εγώ αγαπάω και τα ακίνητα και είμαι στα ακίνητα, ότι το ακίνητο και στην Ελλάδα θεωρείται η κορυφαία επένδυση αποταμίευσης, έτσι, ναι, και παγκοσμίως ισχύει, αλλά θεωρείται και το καλύτερο καταφύγιο, Βασίλη. Στην κρίση τελικά θεωρείται ένα κορυφαίο καταφύγιο. Δηλαδή, ναι, ο άλλος προτιμάει να μην έχει ρευστό, αμοιβαία, όλα αυτά, ναι, και προτιμάει να το έχει σε ένα ακίνητο που μπορεί να, γιατί ξέρει, θα κάνει υπεραξία. Η τιμή του, θα πεις. Γιατί μπορεί να κάνει υπεραξία, αλλά και γιατί είναι μια επένδυση που είναι πραγματική. Δηλαδή, το ακίνητο το βλέπεις. Ναι. Έτσι. Το βλέπεις. Η Ελλάδα δεν θεωρείται ότι είναι μια χώρα που έχει τη δυνατότητα υπεραξιών σημαντικών στο μέλλον. Και το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Ο φίλος εδώ που ο οποίος είναι πειρασμένος. Έχουμε δηλαδή κινητικότητα. Αυτό λέω. Υπάρχει δηλαδή. Ναι. Αγοράζουν, πουλάνε. Σε τι ποσοστό σε σχέση με το παρελθόν? Εντάξει. Έχει πέσει. Έχει πέσει. Υπάρχει όμως κινητικότητα. Αλλά δεν υπάρχει τελεία κινησία. Υπάρχουν πολλές ταχύτητες. Ναι. Τα ακίνητα που έχουν καλά στοιχεία, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά, κρατάνε. Αυτά που δεν έχουν. Δηλαδή, να πω ένα κατάστημα που δεν έχει προβολή. Είναι πιο δύσκολο. Αλλά εκεί υπάρχουν άλλες λύσεις που μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης. Θα τα πούμε σε ένα συνολικό. Την επόμενη φορά θα δώσουμε τέτοιες προτάσεις. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Αντίθετα, ένα διαμέρισμα που είναι παλαιότητας. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον αν ανακαινιστεί. Με την προοπτική να ανακαινιστεί. Αν το κτίριο όμως είναι καλό. Μάλιστα. Πάμε να βάλουμε τώρα. Το ερώτημα του φίλου, επηρεασμένος από τον σεισμό της Σάμου. Ναι. Λέει, εγώ έχω ακίνητο και έχω πάρει και στο ένα παιδί μου και στο άλλο. Και άμα γίνει κανένα σεισμό, χτυπάει ξύλο, λοιπόν, τίποτα. Να το ασφαλίσουμε. Πάμε να πούμε αυτό, τα καλά για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες χώρες στον κόσμο με αντισεισμική κατασκευή. Άμα έρθει και στην Κεφαλονιά, δεν πάει να κάνει 8 ρίχτερ. Όχι, δεν μιλάω για παλαιότητα. Αλλά είδατε τώρα και στο σεισμό αυτό τι λέμε τώρα, βέβαια, συγκρίνουμε δύο δυστυχίες. Και ηχείως. Η Σάμος, αλλά είδατε τι έγινε στη Σμύρνη. Σε ποιο σύγχρονο κτίριο? Γιατί είναι χάρτινα στη Σμύρνη. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σε αυτό και επειδή έχει και καλούς μηχανικούς. Καλές κατασκευές, αυτό να το λέμε. Από έτσι, ποια χρονιά και μετά είναι στο... Νομίζω αρκετά και μετά τον πόλεμο ήταν πολύ καλά. Ακόμα και κτίριο του 60 κρατάνε. Ναι, ναι, αλλά ναι, και μετά το 98 νομίζω ήταν πολύ όλα καλά. Αυστηροποιείται. Όλα αυστηροποιείται. Μετά τους σεισμούς που γίνανε αυστηροποιηθήκαν το 81. Είχε κάνει και ο Λαλιώτης κάποια στιγμή. Ναι. Μετά, ο αντισεισμικός τελευταίος του 2000, ναι, στο 95, δηλαδή 2000. Είναι από τα πιο... σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ, πολύ αυστηρός. Καλά, γιατί είμαστε και σεισμογενής χώρα, δεν είναι? Και Βασίλη, καλές κατασκευές, καλή εφαρμογή. Αυτό που έγινε στη Σάμο και στη Χίο, να πούμε για τους φίλους θεατές. Καλά, ένα κτίριο που είναι γίνει Ελλάδα. Όσοι έχουν περάσει από τα νησιά αυτά, είναι ωραίο να τα βλέπεις τα σοκάκια. Σίγουρα. Εκεί με τις, πώς τα λένε αυτό το φυτό. Αυτά είναι κτίρια το πότε είναι, το πρώτο του 55. Το κόκκινο φύλλο, ναι, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Πολύ παλιά κτίρια. Έτσι. Λοιπόν, που είναι ωραία, τι ωραίο, το βλέπεις και την άνοιξη είναι ωραίο, ναι, αλλά... Είναι από πέτρα. Είναι παλιά. Είναι 100 τόσα χρόνια. Και έχουν υποστεί πάρα πολλές πίεσεις. Κάποια στιγμή και βλέπετε και γίνεται η τραγωδία μετά με τα παιδιά. Δυστυχώς. Αλλά στην Κεφαλονιά, σε μέρη που υπάρχουν, είναι πολύ πιο αυστηρή ακόμα αυτά και από τα το... παλιά. Οι παλιές κατοικίες θέλουν ενισχύσεις κανονικά. Δεν μπορεί να τις αφήνεις. Όχι πως δεν έχουμε και εμείς σπίτια στην Αθήνα που είναι. Πώς είναι πολλά. Χάρτινα. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο δεν θέμα. Θα που πρέπει να το ανοίξουμε. Τη Ρικομέξ κλπ. Η Ρικομέξ ήταν και κακή κατασκευή, κακοτεχνία. Ναι. Αλλά ας πούμε, πάμε τα διατηρητέα, τα παλιά κτίρια. Εκεί πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα αναστήλωσή του. Με κίνητρα όμως για του ιδιοκτήτες. Αυτό επίσης το έχουμε αφήσει. Δεν δίνουν κίνητρα καθόλου να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον περιφερειακό τύπο, γιατί δίνουμε έμφαση και στις περιφερειακές εφημερίδες ευρύτερης περιφέρειας Αττικής. Και μόλις θα επανέλθουμε με τον Μάνο τον Γκρανίδη, θα μιλήσουμε το τελευταίο τέταρτο για τις αμερικανικές εκλογές. Διαμαρτυρίες δημάρχων Αργοσαρονικού. Αδικούνται τα νησιά από την εικόνα που παρουσιάζεται στο χάρτη υγειονομικής ασφάλειας. Ανησυχία υγειονομικού και διοικητικού χαρακτήρα, αναφέρει στο πρώτο σελίδο της η κοινωνική ημερής εφημερίδα Αττικής.
δημοσφυλής, οι κορυφαίες αναπτυξιακές πράξεις και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Δήμος Ελευσίνας, πράσινο φως για μελέτες, για δημόσια κτίρια και οδοφωτισμό για εξοικονόμηση ενέργειας. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της επικαιρότητας Δυτικής Αττικής. Ολύμπια Φόρουμ, ετήσιο τριήμερο διεθνές συνέδριο στην αρχαία Ολυμπία. Με σύνεση, ευθύνη και έργα δημιουργούμε ένα ευρωπαϊκό Δήμο. Αναφέρει ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου Βαγγέλης Μπουρνούς στο αυτοδιοικητικό βήμα. Επιβάλλεται αύξηση των δημοτικών ανταποδοτικών τελών. Διαβάζουμε στην εβδομαδιαία ανεξάρτητη πολιτική εφημερίδα πρώτη του Περιστερίου. Λοιπόν, αυτά και από τις περιφερειακές εφημερίδες εδώ της ευρύτερης περιφέρειας Αττικής. Καταρχάς, να πούμε μια καλή είδηση, θα τα σχολιάσουμε και αύριο και μεθαύριο. Μέτρα ανακούφιση των πληγέτων, ναι, των πληττόμενων επιχειρήσεων της πόλης από το Δήμο της Αθήνας. Ναι. Πρέπει να λέμε όχι μόνο να γκρινιάζουμε, αλλά να λέμε σωστά, και τα καλά. Σωστά, δεν γκρινιάζουμε λοιπόν, καθόλου. Σε μια σειρά εδώ, από μέτρα ανακούφισης, είναι πολύ μεγάλο δελτίο εδώ που έχει στείλει ο εκλεκτός συνάδελφος και αγαπητός φίλος πάρα πολλά χρόνια, Σωτήρης Οξενάκης. Λοιπόν, απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών τελών. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Πολύ σωστό. Αύριο θα το προτείνω στο Δημοτικό Συμβουλίο Χαλανδρίου. Έτσι, μπράβο. Που δεν έχει κάνει όλοι, τίποτα. Όλοι θα πάνε έτσι. Θα πει που θα βγάλει τα λεφτά. Το χαλάνδρι, αλλά τίποτα. Α δώσει. Να πα στο Θεοδωρικάκο να δώσει επιχορήγηση. Σε όσου. Όποιοι είναι κλειστοί, είναι ξεχωριστά από του άλλου. Άλλο οι πληττόμενοι, άλλο οι κλειστοί. Λοιπόν, σωστό. Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από το Δήμο της Αθήνας. Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούτων. Είναι ο γνωστός το 5%. Σωστά. Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων είναι το 0,5%. Σωστό. Μπράβο, Δήμαρχος. Απαλλαγή καταβολής των τελών επί. Το χάσα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης ζωντανής μουσικής, κατά τώρα δεν λειτουργούν κιόλας, 5% για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω COVID. Και πάρα πολύ σωστό, αφού δεν όλα, λειτουργεί, όλα αυτά, θα πληρώνει και τέλη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλονται υποχρεωτικά από το Δήμο της Αθήνας αυτά, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλονται υποχρεωτικά η λειτουργία τους, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο. Η αποπληρωμή μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Θα δούμε πότε. Οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Αθήνα για τουλάχιστον 14 μέρες εντός του μηνός που πλήττονται, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα των ΚΑΤ του περασμένου Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου. Έρχομαι στο δικό σου τώρα, κατά 40% στα επαγγελματικά κίνητα. Το είπαμε, είναι από το κράτος, απλά τα βάζει και ο Δήμαρχος. Και μέχρι, λέει, ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί σε μείωση 30%. Δεν είναι από το κράτος, είναι από απόφαση του κράτους από τον ιδιοκτήτη. Ναι, το οποίο το χρησιμοποιεί, ναι. Το βάζει και στο δελτίο. Είναι από τον ιδιοκτήτη, έτσι, λοιπόν, αυτό εντάξει. Το λέει. Λοιπόν, ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί σε μείωση 30% του συνολικού μισθώματος που εισπράττει σε συμφωνία με τους μισθωτές του, εφόσον δεν προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση μείωση του 40% το ρίχνει. Των εν λόγω μισθωμάτων. Το ίδιο έκανε και ο Βρούτσης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν σωστή κίνηση. Α, το έκανε. Ναι. Λοιπόν, αυτά από το αυτά Δήμο, πρέπει να κάνει το κράτος. Αυτά από το Δήμο της Αθήνας. Τώρα ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Και δεν το συζητάμε. Όλοι είμαστε μαζί στην βάρκα. Όλοι είμαστε μαζί στην βάρκα. Θα έχει έλλειμμα όμως ο Μπακογιάννης, θα πρέπει να πάει στο Θεοδωρικάκο. Θα δώσει, θα μοιράσει μετά το κράτος. Θα δώσει. Όλοι έχουν επιχορήγηση. Όλοι. Κάτι να δώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αμερικάνικα. Η ζημιά είναι μεγάλη. Να πω κάτι, γιατί με ρωτάνε πολύ. Επειδή ξέρεις και εγώ ασχολούμαι με την οικονομία. Όταν μιλάμε για ύφεση 15%-20% που θα χτυπήσει η Ελλάδα, 15% θα χτυπήσει. Αυτά κάπου χάθηκαν τα λεφτά. Αυτό είναι η ύφεση. Και μιλάμε για 30 δις στην οικονομία. Κάποιος θα τα χάσει. Οι Δήμοι, οι ιδιώτες, όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για το τέλος. Η ώρα τώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Το βράδυ θα είναι περίπου πριν τις 2 όταν είμαστε στην επανάληψη. Σε 2 ώρες όσοι βλέπουν την επανάληψη, μετά θα έχουμε το αποτέλεσμα των Αμερικάνικων, το πρώτο αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Αυτήν την ώρα διαφαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο Τραμπ έχει 187 σίγουρους εκλέκτορες και ο άλλος 258 αυτή την ώρα. Δεν είναι όλες οι πολιτείες μέσα.
Λοιπόν, και ο άλλος 258 ο Biden. Ναι. Η εικόνα, για να κάνουμε μια αποτίμηση, αυτό καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος. Και επειδή έχεις ζήσει Μάνο Γρανίδη και στην Αμερική, και εγώ ξέρω την Αμερικανική πραγματικότητα. Και την παρακολουθώ και λοιπόν, και την παρακολουθείς. Ο Τραμπ έκανε μια. Καταρχάς, τι εκστρατεία έκανε ο Τραμπ. Μετά θα μιλήσω. Τι πιστεύεις ότι έκανε. Εντάξει, ο Τραμπ. Αυτό που, εγώ έχω να πω κάτι για τον Τραμπ. Το campaigning που κάνει showman πραγματικό, αυτά τα ράλι που έκανε. Ήταν, τα οποία βέβαια είναι ό,τι ακατάλληλο για τον COVID, ό,τι πιο ακατάλληλο. Αλλά είναι φοβερά ράλι. Ναι, το φοβήθηκε ο COVID, καλά. Ο COVID, ναι, είναι για τον COVID και είναι ακατάλληλο. Του έκανε και μεγάλη ζημιά όλα αυτά που έκανε. Να μην το, τα χαρακτηρίσω τώρα, ναι. Ήθελα να πω καραγκιόζηλικά. Αλλά εντάξει, με τον COVID είναι δεν ήταν σωστή η αντίληψη. Είναι σώμα. Προσέξτε, ο Τραμπ. Δηλαδή ήταν, επειδή μιλάτε σαν άνθρωπο του real estate, ήταν άνθρωπο του real estate. Ναι. Ο Τραμπ από όλου του μεγαλύτερου business θεωρείται από του μεγαλύτερου marketeer. Εμπορικό. Φαίνεται ο άνθρωπο. Μπορεί να πουλήσει και μπορεί να. Να πουλήσει και φαίνεται. Αυτό προσπάθησε να κάνει. Απ' την άλλη όμως, επειδή εμένα δεν μου αρέσει επί προσωπικού να χτυπάω κάποιον, γιατί το θέμα είναι οι πολιτικές, αν δεις την πολιτική που έκανε ο Τραμπ, δεν είναι τόσο κακή. Δηλαδή, να πούμε ένα άλλο, δεν έκανε μισή του φεκιά, δεν έριξε. Τετραετία. Είναι για πρώτη φορά δεν να, το, να το εξειδικεύσω εγώ. Είναι η πρώτη φορά που παρότι έχουμε ρεπουμπλικανό πρόεδρο, είχαμε ρεπουμπλικανό πρόεδρο στην Αμερική, σωστά. Που η Αμερική δεν έκανε πόλεμο. Καθόλου. Είναι η πρώτη φορά. Με φοβερό. Που, γιατί είχαμε Ιράκ, Αφγανιστάν. Και έφερε κοντά, δηλαδή. Έφερε χαμός. Ναι, με τους δημοκρατικούς. Στην Κορέα έκανε. Η άλλη, Χίλαρη Κλίντον, διέλυσε όλη τη ζώνη του Μαγκρέμ στη Βόρεια Αφρική, διέλυσε όλες τις χώρες μέχρι Λιτζαρίστη. Το στυλ του είναι ακραίο. Ο Αμερικανός πρέσβης, μεγάλη ατίμωση στη Λιβύη. Και ο σταθμάρχης της CIA, πρωτοφανή πράγματα κατά το παρελθόν. Right. Αλλά αυτός δεν έριξε ούτε μία πιστολιά. Αυτά είναι στα θετικά του. Καταρχάς, να πούμε κάτι και για το γιατί να λέμε κάποιες αλήθειες. Γι' αυτό είμαστε και σε περιφερειακούς διάβλους να ακούγονται. Βέβαια, γιατί έχει πέσει μια γενική οδηγία παντού ότι όλοι είναι ότι είναι με τον Biden. Για ποιο γιατί λόγο, έτσι γιατί πάει είναι φίλος το κλίμα. Του... Θέλουμε να πούμε ότι δεν στην Αμερική, καταρχάς δεν είναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω πάρει θέση, αλλά επειδή ξέρω τώρα την πραγματικότητα της Αμερικής. Η ομογένεια σε ένα ποσοστό 70-75% είναι με τον Τραμπ. Σίγουρα. Και με φανατισμό. Και δεν λέω για τον Κατσιματίδη μόνο, ο οποίος είναι το μεγάλο χαρτί τώρα σε οικονομικό επίπεδο. Και γενικά ο χώρος των επιχειρήσεων. Η Εκκλησία βέβαια φέρεται ότι κρατάει τις αποστάσεις από τον Τραμπ. Ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην, γιατί ο Τραμπ δεν είναι και μια, είναι πολύ ιδιορυθμός. Πολύ. Μην γίνει μια στραβή κάποια στιγμή, το λέω λαϊκά, και πάρει τίποτα τις εκλογές και το φυλάξει, γιατί δεν ξεχνάει κιόλας. Αλλά μέχρι και την περασμένη εβδομάδα κρατούσε κάποιες αποστάσεις η Εκκλησία στην Αμερική. Τις τελευταίες μέρες είναι πιο φανερά υπέρ των δημοκρατικών, σε σημείο που να έχουν ενοχληθεί κάποιοι στο επιτελείο του Τραμπ και βέβαια και αρκετοί ομογενείς. Το κρατάμε και αυτό. Θεωρώ ότι αν το πάρουμε με την κοινή λογική και ο Biden είναι ανέτοιμος. Ένας μεγάλος άνθρωπος. Τώρα, ο Biden, ένας 78, δεν έχω θέμα με τους 78. Ο Biden είναι. Είναι ανέτοιμος. Ναι. Από την ώρα που δεν λέμε, θα κυβερνήσει όμως αυτός, φαντάζομαι. Να το πω λαϊκά, να πω την έκφραση που τον. Ο Τραμπ είναι όντως. Λαϊκά να το πω. Ναι. Ας μου συγχωρεθεί. Είναι ο τρελάρας. Έτσι όπως το παίζει. Έτσι το ο businessman. Αυτό είναι το στυλ του. Είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω που λέμε εδώ. Ο άλλος είναι ο παππούλης που θα τον ήθελες να δει σε μια κουνιστή καρέκλα με την κουβέρτα δηλαδή στα εγώ πόδια. Που είχα επαφές με πολλούς φίλους μου, από συμμαθητές μου από το Carnegie Mellon, που είναι στελέχη επιχειρήσεων της κυβέρνησης, είχαν αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν βρέθηκε ένα πιο φρέσκο πρόσωπο από τους δημοκρατικούς. Δηλαδή, αν οι δημοκρατικοί βρίσκαν ένα φρέσκο πρόσωπο ικανό, θα κερδίσει ένα μεγάλη διαφορά. Ναι. Πολύ μεγαλύτερη. Βέβαια, εδώ να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο. Πίσω από τον Biden, ο οποίος εντάξει, αν θα βγει, θα είναι ο πλανητάρχης. Σίγουρα. Και από πίσω όλη η διοίκηση θα είναι στα χέρια της Καμάλα Χάρης. Και του Ομπάμα. Που είναι αντιπρόεδρος και κατ' επέκταση της μορφής των δημοκρατικών έτσι. Που λέγεται Μπαράκ Ομπάμα. Έτσι, πίσω από αυτό είναι ο Ομπάμα με άλλη μία. Ακριβώς ξανά έρχεται ο Ομπάμα. Είναι ξανά έρχεται ο Ομπάμα μέσω αντιπροσώπου της Καμάλα Χάρης. Αυτό θα έλεγα λοιπόν, και εγώ. Αν έρθει ο Τραμπ. Αν έρθει ο Τραμπ θα δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τις πρώτες πρωινές ώρες ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, να δούμε τι θα βγάλουν και οι επιστολικοί ψήφοι. Έχουν ψηφίσει πάρα πολλοί Αμερικανοί. Υπάρχει ρεκόρ. Σωστά. Αυτή δεν έχει ξανασυμβεί. Σωστά. Δεν ξέρω τι υπόγεια διαδρομή έχει στείλει τους Αμερικανούς από την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κολομβία, την Βενεζουέλα. Από, το, ο, από όλο τον κόσμο δεν να πάνε να ψηφίσουν ναι. Άλλες φορές. Ποιο έχει κινητοποιήσει αυτούς, γιατί, τι έχει γίνει. Τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει ο Ομπάμα θα είναι άκρως ρεβανσιστικές. Καλά, δεν συζητά για τον Φάουτζι που θα τον βγάλει τον πρόεδρο της Επιτροπής Κορονοϊού, θα κόψει άτομα. Και, θα, αφού θα υπάρχει διακυβέρνηση, και άμεσα. Και άμεσα. Απλά εμένα, το μόνο που βλέπω ένα check and balance που λέμε στην Αμερική είναι ότι μπορεί το Κογκρέσο την Γερουσία να την κρατήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι.
μπορούν. Ναι, και εκεί θα έχουμε άλλο μπλόκο. Και θα έχει μπλόκο στον προϋπολογισμό, σίγουρα. Και όχι μόνο. Έτσι, δηλαδή θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Ομπάμα έκανε κάτι καλό όμως. Και οφείλουμε να το πούμε. Mm. Έκανε δυνατό καμπέιν για τον Biden. Βγήκε δυνατά. Αυτός ήταν που αυτός του έδωσε θέλεις. Την ναι. μεγάλη όθηση δηλαδή στο τέλος. Δηλαδή ήταν Τραμπ-Ομπάμα στην ουσία αυτή η μάχη. Τη μεγάλη όθηση στο τέλος. Να πούμε τώρα μερικές αλήθειες που δεν πολύ ακούγονται επίσης στην Ελλάδα. Είναι ότι η Δημοκρατική, ακόμα και ο Ομπάμα, ο οποίος τον κοιτάμε όλοι, και είναι το πρόσωπο το οποίο συγκίνει. Μίλησε στον Νιάρχο και τον κοιτούσε με δέο. Για την ομιλία που είχε κάνει για τη δημοκρατία, για την Ελλάδα. Η μεγάλη των δημοκρατικών. Όμως για την Αμερική. Δηλαδή ούτε στο σύστημα υγείας έκανε πράγματα. Ναι. Ο Τρελάρας, για να το πω λαϊκά, έκανε παρεμβάσεις. Το λέω λαϊκά για να μην παρεξηγηθούμε. Βέβαια, από την άλλη μεριά, είναι τώρα αυτές οι ακρότητες που γίνονται από τον Νότο, όσοι έχουν ζήσει στην Αμερική, αρχίζοντας από το Αλαμπάμα, Τζάξον, Μέμφις, εγώ κάποτε είχα ξεκινήσει από το Μοντγκόμερι, της Αλαμπάμα, είχα φτάσει στο Μέμφις. Είναι μια ολόκληρη Ήπειρος. Μισισίπι, Ντάλλας, Τέξας, όλος ο κόλπος του Μεξικού. Εκεί είναι Παναγιά βοήθεια. Και εδώ, Μάνο Κρανίδη, που την ξέρεις και εσύ την Αμερική καλά, θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία από όλες τις πλευρές και από τους φανατικούς το βράδυ. Και πιστεύω θα υπάρξει, παρότι οι τελευταίες πληροφορίες, έβλεπα πριν από λίγη ώρα εδώ, που ήμουν ασκημένος στο NBC, ότι υπάρχει κινητοποίηση εθνικής φρουράς, διότι η Αμερική έχει άλλους μηχανισμούς. Ανεξαρτήτως του όποιου Τραμπ, αν είναι τρελός ή λιγότερο τρελός, ανεξαρτήτως του παππού, λιγότερο παππού ή μεγαλύτερο παππού, έχει τους δικούς της μηχανισμούς ασφαλείας. Έχει κινητοποιηθεί η εθνική φρουρά. Αν υπάρξει από οποιοδήποτε φανατικό που δεν του αρέσει το αποτέλεσμα και θα πάνε να κάνουν, γιατί υπάρχουν περιοχές στον Νότο που είναι πολύ κοντά στον Τραμπ. Σίγουρα. Σίγουρα. Κοντά. Σίγουρα. Δεν είναι. Είναι αυτά που βλέπουν στις ταινίες, έτσι. Σταματάνε στα μοτέλ και σου λένε. Και αλλιώς είναι η Νέα Υόρκη. Και αλλιώς είναι η Νέα Υόρκη. Εντελώς. Διαφορετικός κόσμος που είναι πιο κοντά στους δημοκρατικούς. Ο Νότος είναι στους Ρεπουμπλικάνους. Νομίζω δεν θα έχουμε τέτοια. Θεωρώ όμως. Εκτός αν το πυροδοτήσει ο Τραμπ για κάποιους λόγους. Το θέμα είναι και ποιοι είναι πίσω από τον Τραμπ. Ποιοι στηρίζουν τον Τραμπ, έτσι, στο τέλος της ημέρας. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ποιος, ο Τραμπ. Επιχειρηματικά. Προεδρομένων πολιτείων. Και κυρίως με το μεγάλο πετρελαϊκό γκρουπ. Αυτό που είπε ένας αναλυτής φοβερό Αμερικάνος, που εγώ μ' άρεσε, λέει: κερδίσει ή χάσει ο Τραμπ, θα είναι πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτείων. Θα είναι πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν είναι δηλαδή ότι. Άλλο να έχει χάσει το 16 που θα μείνει ένας υποψήφιος. Ναι. Ότι έκανε μια τετραετία είναι τρομερό, αν το σκεφτείς. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, ένα καλό που είχε ο Τραμπ για μένα και λίγο ξύπνησε το σύστημα είναι ότι αυτό είχε το political non-correctness. Ναι. Γιατί κάπου ο κόσμος έχει κουραστεί. Γιατί εγώ το βλέπω που είμαι σε ένα Δήμο και πολιτεύομαι. Έχει βαρεθεί αυτή την ξύλινη γλώσσα. Την ξύλινη γλώσσα που δίνει και ο Μπάιντεν. Ο Τραμπ είναι ό,τι σκεφτόταν το λέει. Στέις. Δηλαδή, οτιδήποτε σκέφτεται. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα το δούμε για τις αναλύσεις για αύριο είναι ότι το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ακόμα πολύ πιο μεγάλη και από το ελληνικό στοιχείο που είπαμε σε ποστό 75 και παραπάνω είναι υπέρ του Τραμπ, είναι υπέρ του Τραμπ. Αυτά που έκανε, συγγνώμη τώρα, στην τετραετία, τα ξέρεις Βασίλη. Και όχι μόνο το. Με Σαουδική Αραβία. Το εβραϊκό στοιχείο στην Αμερική είναι πανίσχυρο πολύ και σε όλο τον κόσμο, και είναι η Μέκα του. Αλλά πέτυχε για το Ισραήλ, πέτυχε σημαντικά πράγματα με τη συμφωνία. Και μόνο το συμβολικό που μετέφερε, που έκανε την κίνηση και το. Τις κορδέλες, την πρεσβεία στο Ισραήλ, την Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Να πάμε και αυτό στην Ελλάδα που λένε ο Biden θα μας σώσει. Συγγνώμη. Και ο Πομπέο που έπαιξε το μεγάλο ρόλο στην εξωτερική πολιτική δεν ήταν τόσο. Ήταν αρκετά. Μπορώ να πω δεν τελείως προς εμάς, αλλά κράτησε ισορροπία πιστεύω από ένα σημείο. Και η επίσκεψή του εδώ τελευταία. Και όλα αυτά. Δηλαδή έφτασε σε ένα σημείο βέβαια στη λογική Τραμπ ότι δεν παρεμβαίνω. Γιατί ο Τραμπ είχε τη λογική δεν παρεμβαίνω. Βέβαια, Μάνο Κρανίδη, για να το ισορροπούμε και να είμαστε κάπως στη μέση, από την άλλη μεριά. Δεν θα περίμενε κάποιος για αυτή τη Μέκα της Δημοκρατίας που λέγεται Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, να έχει αυτή τη συμπεριφορά που είχε ο Τραμπ. Γιατί, απαράδεκτο. Ξέρεις, ξενίζει κάποια συστήματα. Συμφωνώ. Με τον Ερντογάν, με διάφορους ηγέτες τέτοιους. Και όχι μόνο. Δηλαδή, ξενίζει. Δεν συνάδει με την Αμερική. Είναι ένα ισοζύγιο πάντα. Να το πω. Είναι ένα ισοζύγιο. Είναι δύσκολες εκλογές. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Πάντα υπολογίζεις μεταξύ δύο, βλέπεις συν πλήν. Άλλα δύο στοιχεία, οι υπηρεσίες, καλά τη CIA που είναι πανίσχυρη υπηρεσία για την NSA, την ελέγχει σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι πιο κοντά σε επίπεδο ηγεσία στο Τραμπ, άρα είναι πιο κοντά εκεί γιατί τις υπηρεσίες που είναι πανίσχυρες. Πανίσχυρες και αυτόνομες και εδώ. Πανίσχυρες και αυτόνομες και εκεί που φέρεται να έχει προβλήματα είναι ακόμα και από τον χώρο το δικό του. Ενώ έχει φέρει ανθρώπους. Αλήθεια. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο.
θα το δούμε, στους Ρεπουμπλικάνους έχει χάσει την παραδοσιακή κάστα κάποιων Ρεπουμπλικάνων. Λέει τι κάνουμε αυτόν τον τρελό. Καταρχήν είχε θέματα πάντα με τους Μπους. Καλά, οι Μπους δεν τον πήγαν ποτέ. Καθόλου, γιατί έκανε πολύ σκληρό αγώνα απέναντι στον αδερφό του Μπους στις προηγούμενες εκλογές. Άρα αυτό το κομμάτι όλο του Μπους δεν ήταν μαζί του, εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Και είναι ένα σημαντικό κομμάτι που είχε στην ουσία είχε δημιουργηθεί από τον πατέρα Μπους, έτσι, από τον μπαμπά Μπους, που δεν ζει πια. Αυτό δεν μπόρεσε να το πάρει ποτέ. Πήρε όμως άλλα κομμάτια, δημιούργησε άλλα κομμάτια και οι Ρεπουμπλικάνοι νομίζω μπορούν να παραμείνουν ισχυροί. Δηλαδή δεν θα, και να χάσουν την Προεδρία. Θα παραμείνουν σε. Θα κοιτάξουν την επόμενη φορά κλπ. Και πάντα υπάρχει και η εναλλαγή εξουσία στην Αμερική. Φέρεται πάντα στην επόμενη φορά. Πάντως αν... δεν είμαι. Ο Biden, να το πω έτσι, η Προεδρία Biden, και αυτή θα έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία όπως έχουν όλες τις Προεδρίες. Ναι. Δεν θέλω να είμαι. Το δηλαδή, θέμα είναι να μην γίνονται πόλεμοι, να μην οξύνουν τα πράγματα, αυτό, να τον κόσμο κλπ. Και αν πάμε στατιστικά πίσω, οι Δημοκρατικοί έχουν ακολουθήσει το τραστ των Δημοκρατικών και αυτοί που είναι πίσω από τους Δημοκρατικούς. Έχουν ακολουθήσει την δύσκολη γραμμή και τις αντιπαραθέσεις. Ας πούμε αυτό που κάνει ο Τραμπ. Όλοι οι πόλεμοι δηλαδή, περισσότεροι έγιναν με τους Δημοκρατικούς. Και θετική. Εγώ το ακούσα ο Μπούσκε, ο πατέρας Μπούσκε. Ότι πήγε στο ΝΑΤΟ. Μόλις πρωτοβήκε και είπε ότι πρέπει να πληρώνεται όλοι 2% όπως η Ελλάδα. Έκανε σύγκρουση με τη Γερμανία. Έκανε σημαντικό. Δηλαδή αυτό πήρε πόντους από τον απλό κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κάπου εδώ κλείσαμε. Αύριο θα σχολιάσουμε και το τι θα βγάλει το αποτέλεσμα στην Αμερική και όχι μόνο. Γονατίζουν όλες οι χώρες. Το Βέλγιο έχει γονατίσει από τον κορονοϊό. Η είδηση που τρέχει τα τελευταία λεπτά, τώρα 7 και 17, είναι ότι έχουν βουλιάξει εντατικές και αρχίζει και στέλνει κόσμο για σωληνωμένους ασθενείς στη Γερμανία με ασθενοφόρα. Πρέπει, από το κατά Βέλγιο. Τη δική μου άποψη, είναι μια κρίσιμη στιγμή και στην κρίσιμη στιγμή δεν πρέπει να αφήνουμε το φόβο, ό,τι και αν είναι αυτό που έρχεται. Ναι, αλλά θέλει και λίγο προσοχή. Θέλει προσοχή και ψυχραιμία, αλλά όχι να μας μπει ο φόβος και να αρχίζουν τα λάθη. Όχι σε καμία περίπτωση, γιατί θα ζήσουμε αυτό το πράγμα όλο το 2021. Δηλαδή, δείξαμε και το Μάρτιο ότι μπορέσαμε, επανήλθαμε. Καλά, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και μπορούμε να επανέλθουμε. Ναι. Λίγο να τηρήσουμε τα μέτρα. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης ακολουθεί στις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Με υγεία. Αμαλία Κάτζου με το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο 5:30. Γεια σας.